Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε βασιλεύ ουράνιον παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, το πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κλείδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Σύρος, Άγιος Θάνος ελέησεν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, ελέησεν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, ελέησεν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησεν ημάς, Κυρία σωματής ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε μου. Και ίας ασθενείας ημών και δαιμονός σου. Κύριε ελέησεν, Κύριε ελέησεν, Κύριε ελέησεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών της ουρανής Αγίας του Θεοδεμός, και το Βασιλείο σου γεννηθεί του λιμάς μας στην ουρανή και επί της γης, τον άρτον ημών την οποία σου δώσει εμείς σήμερα, και άφεσαι μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλήτες ημών, και μη συνέγγεσαι εμάς τους πειρασμούς, αλλά ρίξε εμάς από το πονηρό. Ότι σου έστειν η Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, την και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λόγο σου και ευλόγησον κληρομία σου. Νικάστες βασιλεύσει κατά βαρβάρον δρόμινος και το σοφυλάτο θεάστο προσωπολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιε Πνεύματι, ο εψωθείς εν το Σταυρό οικουσίως την πνήμο σου και την πολιτεία. Σε κτήμα σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφραν την δυνάμει του Χριστός βασιλής ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά τα πολεμίων, συμμαχήν έχειν συν όπλων έλλειες αήτων ανθρώπιων. Και νέν και αεί σε αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχυνε, μη πάρει δε σ' αγαθήν. Τάσε και στήσιμο, πανίμνητε Θεό του όκη. Στήριξε ορθοδόξων πολιτεία σώση και έλειψας βασιλεύειν. Και χωρί για αυτής ουρανώθην την νίκην. Διότι έτε και στο Θεό μόνοι ευλογημένοι. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός, ο δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μακαρίου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στη δόξεν αναπέμπομεν του Πατρί και το Υιό και του Αγίου Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, εν ονόματι Κύριε ευλογήσου, Πάτε. Δόξα τη Αγία και ομόουσιο και ζώπιο και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα είναι ψήστιο και πηγή στην ανθρώπινη ευδοκία. Δόξα είναι ψήστιο και πηγή στην ανθρώπινη ευδοκία. Δόξα είναι ψήστιο και πηγή στην ανθρώπινη ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει το στόμα να κυρίε την αίρεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει το στόμα να κυρίε την αίρεσή σου. Κύριε, τι πληθύσαν θρυποντές με, πολλοί είπαν στην τέπη με, που λέγουν στην ψυχή μου, που έστειλε η σωτηρία αυτών του Θεού αυτών. Ψήδε, Κύριε, αντίληπτον, δόξα μου, ψώνω την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριο και άκουσε με κόσμο εξωρό σου, Άγιε αυτόν. Εγώ δε και μύθιν και ύπνο σε εξηγέρθουν, δε Κύριο, σαν τρίψητέ μου. Που φοβηθήσουν που με λέγει άδων λαό των κύριων, πεθυμένο με. Ανάστα και σώσου με, Θεός μου. Ότι σε υπάδεξε πάντω εκθρύμοντα μη ματέω σου δόντα τα μόρτα μου συνέτριψε του κυρίου σου του νέου και πιέτων λόγω τη ευλογία σου. Εγώ. Εγώ και με έθιγε που σου ψυγέρθει ότι κύριο σου αντιλήψει τη μου. Κύριε με το θυμό σου λέξε με μετατεωργή σου παιδεύση με. Ό,τι αβέλειο σου ανεπάγεσαι με και επιστήριξε με μια την χείρα σου. Ο Κρέστην Αίγια σε αρχήμα προσώπου της οργής σου. Ο Κρέστην Αίγια σε οστέζω προσώπου των μαρτιών μου. Ό,τι ανομίω πήρα την κεφαλή μου. Όσοι φόρτου είμαι βαρύ πάντα σε ποιμέ. Που σώσε και σ' άψη με αρπές μου προσώπου της αφροσύνης μου. Τα λικά, τα λοιπό σε κάθε κάθε ως τέλος. Όλη την ημέρα σχεδροπάζουν υπορευόμεν. Ό,τι υψώμε με πλήση σε εμπαιγμάτων και ο Κρέστην Αίγια σε αρχήμα. Κακούθην και ταπεινώθην ως φόδρα ουριών στον άγμο της καρδίας μου. Κύριε, να δείσου πάσα επιθυμία μου και στον άγμο μου από σου καπεκρύβει. Καρδίματα ράξαν κατελειπέ με σχέση μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό καίστε με τέιμον. Φίλε μου και πλησία μου ξαναντήσου μου ήγησαν και έστησαν και στα μακρόθυν έστησαν και ξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακαμήλα άλλης ματιότητας
και δολιότητα όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε σου κοφός σου κοϊκόν και σ' άλλον σου κανήγον δε στόμα αυτούν και γινόμοι ως άνθρωπος ου κακούν και ου κακούν δε στόμα δε αυτού λιγμός. Ότι πεις η Κύριε και σ' εσείς ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον μη ποτέ επιχαρούσε με εχθροί μου και δώσε αληθινή πόδας μου επέ με μεγαρημόνησαν. Ότι εγώ εσμάστηκα σε έτοιμος και αργητών μου επιώνωστε απαντός. Ότι την ανομία μου γονάν κυρού και με ερμήνες επισαμαρτίζει μου. Εδέ εκθρήμος ζώος και κρατέονται πέρι με και πριν θύσσαν οι μεσούνες με αδίκως. Ή ανταποδόνες μη κακανέγαθον. Εδέ εβαλόν επί καταδίκου να καθοσύνην. Μη εγκαταλείψει με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς επί μου. Πρόσχεις την βοήθεια μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψει με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς επί μου. Πρόσχεις την βοήθεια μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσελθίζω. Δίψες εσύ ψυχή μου σου από τη σάρξη μου, εν γύρι μου και βάτου και ανίδρου, ούτως εν το Αγίου όφθης του δίνει τη δύναμη σου και τη δόξα σου, ότι κρίσουν το έλεο σου υπέρ ζώας, στα χείλη μου πενέσους είσαι, ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και εν το ρώμα της όροδος Κύριος μου, ως εξθέοντος και ποιόντος εν πλειστή ψυχή μου, και χίλια γαλλιά σε συνέχιση το στόμα μου, η μνημόνη πόνση του τρομηνής με τις όρτες μιλέτωνες εσέ. Ότι έγινε βοηθό μου και τη σκέπη του ρίγου σου αγαλιάσουμε. Κολλητή ψυχή μου πίσω σου είμαι δεν τελάβει το δεξιά σου. Αυτή δε σμάτινε ζήτησε την ψυχή μου. Συλλέψαντε στα κατώτατα τη γη, παρά τι ισχυρέ σοφέ με τι ολοπεχονέσουντε. Ο δε βασιλεύσε εμφραθίστε επί το Θεό. Επενηθίστε πάσο όμοιον εν αυτό. Ότι είναι φράγε μαλλούν τον άδικα. Εν τη όρη τη μελέτη μου σε έτο έγινε βοηθό μου. Και εν τη σκέπη του τρίγου σου αγαλιάσουμε. Κουλήθη ψυχή μου πίσω με δεν αντιλάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιε Πνεύματι και νύχι και έγκυση αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιε Πνεύματι και νύχι και έγκυση αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός, ο Θεός μου μέσα και έκραξε και νεκτήν αντίον σου. Στη θέα των ποιών σου προς τη ευχή μου κλείνω το ούσου στην δέηση μου. Ότι πλήστη κακό όλη η ψυχή μου και η ζωή μου το άδεγγισε. Προσυλλογήσε μετά των καταβινών της λάκων εγγενήθη ως άνθρωπος αβοήθητος. Εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματία καθένας εν τάφων. Ο νεκεμνήστης έθηκε αυτή ξηρός απόστησαν. Εν θεντό μέλο κατωτάτων σκοτεινής και σχιά θανάτων. Και με επιστήριξε ο θυμός σου και πάντα σε μετωρισμού σε πήγα ή σε πέμε. Εμάκρυνε του γνωστού μου, επέμε ο εθεντών, δέλεγ μου έφτη. Παρέδωσε την ξεπορευόμενη οφθαλμή μου στην ίσαν από πτωχία. Και έκραξε προ σε κύριο όνει την ημέρα, διαπέδασε προ τα ασχήρε μου. Με τη νεκρή πύλη θαυμάσια, οι ατρία να του ξυμολογήσονται έσαι. Μη διηγήσετε τη συμμετοφάφα το λαιό σου την αλήθειά σου την απολία. Μη γνωστήσει να το σκότει τα θαυμάσια σου και η δικαίωση είναι σου εν γη πλεσμένη. Καγώ προς Θεέ, Κύριε, και έκραξε την πρωί προς η ευχή μου προφθάσει. Εν ατή, Κύριε, από την ψυχή μου στρέψει το πρόσωπό σου πει μου. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκριότητός μου. Ψωθίζεται ταπεινώδη ξεπορήθην. Εμέ δε ήρθουν οι οργίες, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Κύκλωσαν με όσοι ίδρου όλη την ημέρα περιέσκουμε άμα. Εμάκανες από ημοφύλων και πλησίωνες γνωστούς μου παταλαιπωρίες. Κύριε ο Θεός σε τρεις μέρες και έκρασε και γενεκτήν αντίωσον. Σε θέα τα ποιόν σου προς ευχή μου κλείνω το ούστρο στην δέησήν μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον Αυτόν. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη πελάθαν πάσαν τα αποδόσεις Αυτόν. Τον ευελατεύοντα πάσαν ομοίησε τον Υιόμνε πάστα σνώσου σου. Το λίτρο με εκφρά τη ζωή σου, τη στεφανώντα εν ελέγχει εκτιμή. Τον επιπλώντα να καθίσει επιθυμία σου. Ανακοινιστήσετε όσα έτσι ό,τι σου. Ποιόλη μου εσύ να σου, ο κύριο, η κρύβα πα του δικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού του μουσί. Τη ίση δαή θελήματα αυτού. Εκτήρμο και λίμο, ο κύριο μακρόθυμο και πολυέλειο. Ού κρυστέλο οργιστήσετε. Ο δέη τον αιώνα μηνύει. Ο κατασφερμίσει μόνη ποιήση είναι μην, ο δε κατασταματήσει τα πέδου και είναι μην. Ότι κατά το ύψο του ουρανού που τη γη σε κρατέωσε,
Κύριος το έλεος αυτού, ατυσφωμένος αυτών, κάθωσον απ' έξω εν ανώτερο ποδισμόν εμάκαν εφημώτες ονομίες ημών. Καθώς εκτήρη πατήρια σου κτήρησε, Κύριος τους φωμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε το Χριστές μεν. Άνθρωπος ως η χόρτου σε μέρη αυτούς άνθρωπος του αγρού, ούτως εξανθήσιν, ότι πνεύμα δε ήταν αυτό και υπάρξιν, και καπεγνώσατε έτην των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος, και έως το αιώνος τους φωμένους αυτών, και δικαιοσύνη αυτού πισιών, της φυλάσσου εν τη διαθήκη αυτού και με μνημένη στο εντολόν αυτού τα ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμος των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατής και πίνδες του λόγων αυτού, το ακούσιτε φωνής του λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού ποιόντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπου της σπουδίας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, εν παντή τόπου της σπουδίας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάγουσα τις προσευχές μου, ενώ τις νέες αιμαντελευθείες σου άκουσα με δικαιοσύνη σου και μη σε έρθεις κρίση μετά το δρόμο σου, ότι ο δικαιωθείς των αναπηρών σου πάζων. Ότι καταδείξεν εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσεν γη τη ζωή μου. Κάθε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνα και κηδείασεν πέ με το πνεύμα μου, εν μη ταράχθη καρδία μου. Μνήστε μέρων αρχαίων, μελέτη εν πάση έργη σου, επί είμαστε των χειρών σου μελέτων. Διαπέσα προ τα σχέδια μου, ψυχή μου ω Γιάννη δρόση. Τα χειρισά ο καυστό μου, Κύριε, εξέλιπτε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου, επί μου, και με σημαίνει καταβαίνουν σε σλάκων. Ακουστών πίσω με το πρωί το λεό σε την πίση ήλπιστα. Γνώρισε με και οδόν η πορεύση με ότι προσθέτω ψυχή μου. Ξηρούμε και εχθρόν μου, Κύριε, προς τα κατεύθυγον. Δίδαξον με το πίνι το θέλημά σου, το εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό μου δηγήσε με την ευθεία. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Ένε τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψει ως την ψυχή μου. Και το λες, ξελοθρεύσει ο εχθρός μου. Και πολλοί πάντα στο στρίβοντα στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλο είμαι. Σ' άκουσον μου και δικαιοσύνη σου και μη σε κρίση μετά το δούλο σου. Σ' άκουσον μου και δικαιοσύνη σου και μη σε κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα σου το αγαθό δεν έχει σημαίνει και η ευθεία. Δόξα πατρί και η οικία και η πνεύματι και νύχτα και η αγγισόνα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμο Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων, και τη των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον, υπέρ του Αγίου οικοτούτου των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μακαρίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστοδιακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της πόλεως και ενορίας ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστηκούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθώμεν, υπερευκρασίας αερών εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν, υπερπλεών των οδηπορών των νόσων των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης τλήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθενού Μαρίας, Παναγία Θεοτόκου και ισώσον ημάς, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμήν και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αι, Χριστός αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θεός Κύριος και πέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος
εν ονόματι Κυρίου. Ευλογήστε το Κύριο, ότι αγαθός ότι στην αιώνα το έλεος αυτό, Θεός Κύριος και επέφανεν εμή, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Πάντα τα έθνη κυκλώσαν με και το όνομα τη Κύριο ημινάμιν αυτούς. Θεός Κύριος και επέφανεν ημιν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Παρά Κύριε γιονταύτηκες τη θαυμάστην οφθαλμίσιμο, Θεός Κύριος και επέφανεν ημιν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ψήψους κατήλθες ο εσπλάχνος, ταφήν κατεδέξω τριήμερον, ή να ημάς ελευθερώσεις των παθών, η ζωή και η Ανάσταση σημών, Κύριε, δόξα Συ. Δόξα Πατρί, Κύριο και Άγιο Πνεύματι. Εξ ύψους κατήλθες ο εσπλάχνος, ταφήν κατεδέξω τριήμερον, ή να ημάς ελευθερώσεις των παθών, η ζωή και η Ανάσταση σημών, Κύριε, δόξα Συ. Ήλκια ήλκια στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο Δήμας γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος υπομείνας αγάθεμ. Ο θανάτω των θάνατων σκυλεύσας και γερ συνδείξας ως Θεός, μη παρήδη σου έπλασα στη χειρή σου. Δείξω την φιλανθρωπίαν σου ελεήμων, δέξε την τέκουσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπερήμων και σώσον σωτήριμων λαών απεγνωσμένων. Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Σου το κράτος και σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανέστης εκ νεκρών η ζωή των απάντων και άγγελος φωτός τες γην εξυνεβώα. Πάψαστε των δακρύων της Αποστόλης ευαγγελίσαστε. Κράξατε ανυμνούσεμ ότι ανέστη Χριστός ο Κύριος. Ο ευδοκίσας ως Θεός, Θεός του γένους των ανθρώπων. Δόξα Πατρί, Κύριο και Άγιο Πνεύματι. Having risen indeed from the tomb, O Lord, as recorded in Scripture, you told the devout women to proclaim your resurrection to the apostles. Then Peter came out and he ran to the tomb. He was amazed, beholding the light in the sepulchre. Looking in, he saw that your holy body was missing. The napkin and linen cloths were by themselves lying separately. Then he believed it and cried aloud, Glory to you, Christ God, for you save all people, O Savior. You are the reflection of the Father's glory. In case the seonas ton eonon ami. Din uranion pilin ke kivoton. Το Παναγίον όρος την φωταυγήν, νεφέλη μνήσομεν την ουράνιον κλίμακα, το λογικόν παράδεισον της Εύας την λύτρωσιν, της οικουμένης πάσης το μέγα κοιμήλιον, ότι σωτηρία εν αυτή διεπράχθη. Το
κόσμο και άφεσις των αρχαίων εγκλημάτων, δια τούτο βόμεν αυτή, πρέσβευε τον Σωϊό και Θεό των πτεσμάτων, αφέσιν δωρήσαστε. Της ευσεβώς προσκυνούσι των Πανάγιων τόκων σου. Human beings put a seal on your tomb, an angel rolled the stone away from its door. Women saw you risen from the dead, O Savior, and they brought the joyful news to your disciples in Zion, that you, the life of all, had risen, and that the bonds of death were shattered. Glory to you, O Lord. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, τα μοίρα της ταφής έγινε και σκομίσασε. Φωνής αγγελικής εκ του τάφου οικούων, παύσαστε των δακρύων και αντιλήπης χαράν κομίσασε. Ράξατε ανυμνούσε ότι ανέστη Χριστός ο Κύριος, ο ευδοκίσας ο Θεός Θεός, το γένος των ανθρώπων. Now and ever into the ages of ages, amen. In you, O Lady, full of grace, all creation rejoices, the hosts of angels and the human race, O consecrated temple and allegorical paradise, virgins boast of you, for God became incarnate from you. Yes, our eternally existing God became a child from you. He made a throne of your womb, and he made your body whiter than the heavens. In you, O Lady, full of grace, all creation rejoices, glory to you. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματα σου, των αγγέλων ο Δήμος κατεμπλάγει ορών σε μεκρίσαγισθέντα, του θανάτου δε σώτε την ισχύν καθελώντα, και σύνε αυτό τον αγάμε γύραντα και εξάδου πάντας ελευθερούσαντα. Blessed are you, O Lord, teach me your judgments. Why do you mingle the ointments with your tears, full of pity, O women disciples? Thus the angel who was shining in the tomb cried to the myrrh-bearing women, see for yourselves the empty tomb and understand that the Savior has risen from the sepulchre. Η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματα σου, δίαν πρωί πληροφορεί εδραμών προς το πείμα σου θρηνολόγουσε. Παρέπεσή προς αυτάς ο άγγελος και είπε, πριν ο καιρός με παθαίνει κλαίτε, την Ανάσταση δε αποστολής. Blessed are you, O Lord, teach me your judgments. When the myrrh-bearing women had come with their spices to your sepulchre, O Savior, they heard the voice of an angel clearly speaking to them, why do you account among the dead the one who lives? For as God, he has risen from the sepulchre. Now and ever into the ages of ages, I mean, giving birth to the giver of life, O Virgin, you delivered Adam from sin, and to Eve you have rendered joy in place of sorrow. He who from you became incarnate God and man has directed unto life him who fell from it. Alleluia, alleluia, alleluia.
Αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 glory to you, our God. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Έτι και έτι εν ειρηνή του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθενού Μαρίας, μετά πάντων τον Αγίου μνημονεύσαντα σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, Συ Κύριε, ότι ευλογητέ σου το όνομα και δε δόξαστε σου η Βασιλεία, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εμυροφόλη του ζωοδότου επιστάσει το μνήματι, τον δεσπότην εζήτουν, ενε Κρίστον αθάνατον, και χαράς Ευαγγέλια εκ του Αγγέλου δεξάμενε, της Αποστόλης Εμήνιον, ότι ανέστη ο Κύριος παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος. Εκ νεότητος μου ο εχθρός με πειράζει, τες ειδονές φλέγημε, εγώ δε πεπιθός, εν σοι Κύριε τροπούμε τούτον. And those who hate Zion become like the grass before it is plucked up, for Christ will cut their necks in pieces with the cutting blade of torments. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίω Πνεύματι, το ζήν τα πάντα, φως εκ φωτός, Θεός μέγας, συν Πατρί υμνούμεν, αυτό και το λόγο. Let my heart be humble-minded and covered with fear of you, O Lord, lest it be exalted and fall from you, O compassion and Master. Επί των Κύριων ο ευχικός ελπίδα, που δύσει τότε, ότε πήρει τα πάντα, τα κρινή και κολάσει. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. In the Holy Spirit every holy person sees and speaks as a prophet. They do sublime miracles, praising the one God in three persons. For though it shines with threefold light, yet the Godhead rules as monarch. Εκ έκραξας η Κύριε πρόσκες κρίνων μου το ουσου βόντι, και κάθαρον πεινάρις με από τον ενθέντε. Everyone who sets in the earth his mother will again return then, to receive the torments or honors for his life's actions. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίω Πνεύματι, Θεολογία μονάστρης Αγία, ο Πατήρ Γαράναρχος, εξ σου έφυ ο Υιός Αχρόνος, και το πνεύμα σύμμορφων σύγχρονων εκ Πατρός συνεκλάμψαν. Behold now what is so good or so pleasant as for brethren to dwell together. For in this the Lord has promised life everlasting. Του ενδύματος αυτού, ο τα κρίνα του άγρου κοσμών, και λέβει μη διφροντίζει. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. In the Holy Spirit, the unifying cause, all things are sustained in peaceful coexistence. This is so, for he is God with the Father and the Son, being truly one in essence. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός ουσιών, εις γενεάν και γενεάν.
The Lord shall reign forever, your God, O Zion, to all generations. Εν η ψυχή μου τον Κύριον, βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός ο Σιών. Εις γενναίων και γενναίων. Αρματιλά την Φαραώ επίθυσε τεραδουργούς από τε. Μωσάη κυράβδος σταυροτύπος πλήξασα και διέλουσα θάλασσαν. Ισραήλ δε φυγάδα, πεζονοδί την διέσωσε, άσμα το Θεό αναμέν πολλά. Glory to your holy resurrection, O Lord. How can we all not be amazed by the almighty divinity of Christ? From the Savior's passion, pour out incorruption and this passion to believers all, from his holy side that was pierced, ever flows an immortal fount, from his empty tomb everlasting life. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, ως ευπρεπίστες γυναίξιν ο άγγελος νυν επεφάνιστε, και τη λαυγή φέρον της αφήτου εμφύτου σύμβολα, αείλο καθαρότητος, τη μορφή δε μηνύων, το φέγγος της Αναστάσεως γράζει, εξηγέ έρθει ο Κύριος. Holy Theotokos, save us. All generations call you blessed, proclaiming glorious things concerning you, as the only woman who held God the Logos in her womb, remaining ever pure, Virgin Mother of God. Therefore, we the faithful honor you as our mighty champion after God. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σου. Δεύρω ψυχή μου αθλία, χαυσόντα σοι. Πεπραμένος ημερών, ημών αιώσα της πριν. Ένε δεν γυμνώσε ως εξής, εξευλήθης της τρυφής και της αλήκτου χαράς. Glory to you, our God, glory to you. In your abundant compassion and mercy, fashioner of the creation and maker of all, you took me from the dust and gave me life, commanding me to sing your praises with your angels. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, δια Χριστότητος πλούτων συμφιτουργείς, λάστριγε και Κύριε παραδείσω την τρυφήν, εν εδέμ και λέγον με τρυφάν, των ωραίων και τελπνών, και μοιραίων των καρπών. Both now and ever and to the ages of ages, amen. You are a daughter of Adam, by descent virgin Theotokos, but by grace the mother of Christ our God. I am in exile from Eden, call me back again. Ο στερεώσας καταρχάς τους ουρανούς εν συνέση και την γυναιπίδα των εδράσας εν τη πέτρα με Χριστέ της Εκκλησίας στήριξον ότι ουκ εστί πλην σου Άγιος μόνε φιλάνθρωπε. Glory to your holy resurrection, O Lord. Condemned was Adam when he ate and tasted sin in the garden. But your physical passion that has saved us vindicated him, O Lord, because you were not liable to have to undergo death, since you were sinless, O Christ, our God. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, της Αναστάσεως το φως εξέλαμψεν, της εν σκότη του θανάτου και σκιά καθημένης, ο Θεός μου Ιησούς, και τι αυτού Θεότητη των ισχυρών δεσμεύσας τούτου τα σκεύη δίρπασε. Most holy Theotokos, save us. You are superior to all the angels, O Theotokos, the cherubim and seraphim, O Virgin. Only you held in your womb God who is uncontainable
And therefore, O believers, ever extol you and call you blessed. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι, ο Φυσοδολίος ποτέ, την τιμή μου θονήσες, εψιθύρισε δόλων, της έβας εν τίωσιν, εξής εγώ πλανήθης εξορίσθην, ημί του χορού της ζωής. Glory to you, our God, glory to you. I stretched out my hands in rashness, and tasted from the tree of knowledge, although God had ordered me on no account to eat from it, and I was bitterly cast out from the divine glory. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ημί αθλία μου ψυχή, πόσου κέρνος των δόλων, πόσου κίστου της πλάνης και του φθόνου του εχθρού, άλλε σκοτιστή στο νουν και παρέβεις εντολήν του κτίστου σου. But now and ever and to the ages of ages, amen. You are my hope and protection, O Holy Virgin, for you alone have covered fallen Adam's nakedness. By your childbearing lady, clothe me once more with incorruption. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη, Κύριε ελέησον, της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθενού Μαρίας, Ραγία, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα, Συ Κύριε, ότι Συ ο Θεός ημών και Συ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίνκαιαη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εξαναστάς του μνήματος, του στεθνεώτας ήγυρας και τον Αδάμ ανέστησας και η Εύα η χορεύει εν της η Αναστάση και κόσμο τα πέρατα πανηγυρίζουσι, τι εκ νεκρών αγέρσι σου πολυέλε. Τα του άγου σκυλεύσας βασίλεια και νεκρούς αναστήσας μακρόθυμε, γιν εξήμηρο φόρη συνήντησας αντιλήπης χαράν κομισάμενος και αποστόλη σου εμήνησας τα της νίκης σύμβολα σωτήρ μου ζωοδότα. Και την κτίσιν εφώτισας φιλάνθρωπε, δια τούτο και κόσμος η χέρι, τι εκ νεκρών εγέρση σου πολυέλε. Εξευρίθη ο Αδάμ του παραδείσου της τρυφής, διαβρώσεως πικράς εν ακρασία εντολή, μη φυλάξες την του δεσπότου. Και κατεκρίθη εργάζεσθε την γην, εξής ελήφθη ατρός υδρότηλε πολλών, εσθήν άρτων αυτού, διό ημείς ποθήσομεν εγκράτειαν, ή να μη εξωθρηνήσομεν του παραδείσου, ως φερεκίνος αλλής αυτόν ελευσόμεθα. Glory to the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Now the season of virtues has come, and the judge is at the door. Let us not hold back with a darkened face, but offering tears, contrition, and giving of alms. Let us keep the fast and let us cry. Our sins are more in number than the sands of the sea. But forgive each of us that we may receive an incorruptible crown, Savior of all. Και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, που σιωπήσομε ποτέ, Θεοτόκε, να στην αστεία σου λαλήνει ανάψη, η μίγαρση προείστας ο πρεσβεύουσα, τη σημασερίσαντο, εκ των σου των κινδύνων, της δε διεφύλα,
φύλαξε έως την ελευθέρους, που κάπως το μεν δεσποινά εξ του, στους καρδούλους σώζεις αΐ, εκ παντίον δεινών. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, Κύριε ελέησον, της Παναγίας εχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων τιμονεύσαντες, για αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Σίγαρη ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ τη δόξαν ένα πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη σοφία οδηγέ, φρονήσεως χορηγέ, των αφρόνων παιδευτά και πτωχών υπερασπιστά, στήριξον συνέδισον την καρδία μου δέσποτα. Σι διδούμι λόγον του πατρός λόγος, ιδούγα τα χείλη μου, που μη κολλήσω εν το κράζινσι. Ελεήμον ελεήσον με τον παραπεσόντα. Ελεήμον ελεήσον με τον παραπεσόντα. Εκάθισεν Αδάμ τότε και έκλαυσεν απέναντι της τρυφής του παραδείσου και ερσί τύπτον τα σώψης και έλεγεν ελεήμον ελεήσον με τον παραπεσόντα. Ιδον Αδάμ των άγγελων οθήσαντα και κλείσαντα την του θείου κήπου θύραν ανεσθένεξε μέγα και έλεγεν ελεήμον ελεήσον με τον παραπεσόντα. Συνάργησον παράδεισε το κτήτορι πτωχεύσαντι και το ήχο σου των φίλων οικέτευσον τον πλάστην μη κλείσει εισέ, ελεήμον ελεησόν με τον παραπεσόντα. Παράδεισε πανάρετε, πανάγιε, πανόλβιε, ο διαδάμ πεφυτευμένος και δια την Εύαν και κλεισμένος, οικέτευσον Θεόν διά τον παραπεσόντα. Ελεήμον ελεησόν με τον παραπεσόντα. Τη 17η του αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αλεξίου του Ανθρώπου του Θεού, τη αυτή ημέρα συνέφθασε και η μνήμη της πετά φιλανθρωπίας επενεκθήσεις ημίν φοβεράς απειλής του σεισμού, εις παρελπίδα ελυτρώσατο ημάς ο φιλάνθρωπος Κύριος, γέγονε δε επί Κωνσταντίνου Βασιλέως. Τη αυτή ημέρα ο Άγιος Μάρτης Παύλος υπέρ των Αγίων εικόνων πυρείται λεούτε. Τι αυτή η μέρα ο Όσιος Θεός στήρικτος ομολογητής εν ειρήνη τελεούτε. Τι αυτή η μέρα ανάμνηση ποιούμεθα της από του παραδείσου της τρυφής εξορίας του πρωτοπλάστου Αδάμ. Κόσμος γενάρχες πικρά συνανθρινισάτων. Πρόσι γλυκία συμπεσών πεπτοκώσει. Τι αφάτου σου εσπλαχνία Χριστέ ο Θεός ημών της τρυφής του παραδείσου ημάς καταξίωσον και ελέησον ως μόνος φιλάνθρωπος. Αμήν. On March the 17th, we commemorate our devout father Alexios, the man of God. On this day, we commemorate the fearful threat of earthquake which our humane Lord brought upon us in his benevolence and from which he delivered us in a manner beyond hope. The threat came during the reign of the Emperor Constantine. On this day, the holy martyr Paul died by fire for the sake of the holy icons. On this day, devout Saint Theostidictos the Confessor reposed in peace. On this day, we remember the expulsion of the first-formed Adam from the Garden of Eden. Let the world now bitterly mourn with Eve and Adam, for it fell together with them who fell by sweet eating. By your ineffable compassion, O Christ, our God, make us worthy of the delights of paradise, and have mercy as our only benevolent Lord. Amen. Ως εν Υπήρω πεζεύσας ο Ισραήλ, εν αβύσω ίχνεσι τον διώχτην Φαραώ, καθορών παντούμενον Θεό, επινίκιον οδύν ευωάσομεν. Ου και στην Αγίος οσύ, Κύριε ο Θεός μου, ο ύψωσας το κέρας των πιστών σου αγαθέ, και στερεώσας ημάς εν την πέτρα της ομολογίας σου. Χριστός μου δύναμις, Θεός και Κύριος, εις αυτή η Εκκλησία Θεοπρεπός, με ελπία να κράζουσα, εκ διανοίας καθαράς, εν Κύριο εορτάζουσα. Το Θείο Πνεύμα
στον οφριζόντος η ψυχάς, πόθον κατάβλασον δέομαι, σε ειδένε λόγε Θεού, τον όντος Θεόν, εξόφου των θεσμάτων ανακαλούμενων. Του βίου την θάλασσαν υψουμένην καθορών, των πειρασμών το κλείδων η ενευβιολημένη σου προδράμων βόση, ανάγαγε εκφορά στην ζωή μου πολύ έλε. Προσοβόλων με την καμινών ηργασατό, άγγελος της οσής παιδί, τους σταρδαίους δε καταφλέγων, προσταγμα Θεού, των τύρανων επισεβόαν, ευλογητός ο Θεός, ο των πατέρων ημών. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, εκφλογός της οσής δρόσον επίγασας και δικαίου θυσίαν είδα τι έφλεξας, απάντα γαρδάς Χριστέ μόνο το βούλεστε, σε υπερήψουμεν εις πάντας τους αιώνα. Του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εν Αγίης επαναπάβει, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, πάσα πνοή εν εσάτω τον Κύριον. Πάσα πνοή εν εσάτω τον Κύριον. Εν εσάτω πνοή. Πάσα εν εσύ τον Κύριον. Και υπέρ του καταξιωθήν εμάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κυρίων των Θεών ημών οικετεύσομαι. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Σοφία ορθή ακούσαμε του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Και πνο πνεύματι σου. Εκ του κατά Ιωάννου Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομαι. Δόξα Κύριε. Το καιρό εκείνο Μαρία εστίκην προς το μνημείον κλαίουσα έξω. Όσον έκλαι παρέκυψεν εις το μνημείον και θεωρεί δύο άγγελους ελευκείς καθεζωμένους, ένα προς την κεφαλήν και ένα προς της ποσήν, όπου έκυτο το σώμα του Ιησού και λέγουσιν αυτοί εκείνοι. Γίνε τι κλαίεις, λέγει αυτοί, σωτήραν των Κύριών μου και ουκίδα που έθηκαν αυτόν. Και ταύτα υπούσα εστράφιστα οπίσω και θεωρεί τον Ιησούν εστώτα, και ουκίδι ότι ο Ιησούς έστην, λέγει αυτή ο Ιησούς, γίνε τι κλαίεις, τι να ζητείς. Εκείνη δοκούσα ότι ο Κυπουρός έστει, λέγει αυτόν, Κύριε, εσύ ευάστασα σε αυτόν υπέμει που έθηκα σε αυτόν, κι εγώ αυτού αρώ, λέγει αυτή ο Ιησούς, Μαρία, στραφήσα εκείνη λέγει αυτό ραβουνί, ο λέγεται διδάσκαλε, λέγει αυτή ο Ιησούς μη μου άπτου, ούπο γάρα να βέβηκα προς τον πατέρα μου, πορεύου δε προς τους αδελφούς μου και υπέ αυτής αναβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα ημών, και Θεόν μου και Θεόν ημών. Έρχεται Μαρία η Μαγδαληνή, απαγγέλουσα τις μαθητές ότι εώρα και τον Κύριον. Και ταύτα είπε ναύτη, having beheld the resurrection of Christ, let us worship the holy Lord Jesus, the only sinless one. Your cross, O Christ, we venerate, and your holy resurrection we praise and glorify.
For you are our God, apart from you we know no other, we call upon your name. Come, all faithful, let us venerate the holy resurrection of Christ, for behold, through the cross, joy has come to the whole world. Ever blessing the Lord, let us praise his resurrection, for having endured the cross for us, he destroyed death by death. Ελεήμον ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξαλείψον το ανομήμα μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρίσον με. Αμαρτία μου ενώπιό μου εστί διαφαντό. Σύμφωνο ημάρτων και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθε σε. Λούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισε με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσας μη. Κρατήσ' με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχείων αλευκανθήσω με. Ακουτής μη αγαλίασιν και προσύνην, αγαλίασον Θεός Θεά τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομίας μου εξαλείψον. Καρδίαν καθαράν τίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα εθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμως θα σου δώσω και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις αστήσει ανέδωκαν, όλων καυτώματα ου και ευδοκίσει. Θυσίαν το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός που και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Ότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους και ελέησον με ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι της μετανοίας ανοίξον μη πύλας ζωδότα ορθρίζηγαν το πνεύμα μου
Τους ναών των Αγίων Σου, ναών φέρων του σώματος όλων εσπυλωμένων, αλλος ικτυρμών καθαρών ευσπλάχνωσου των νυκτιμών σου εξαλείψον το ανώμημά μου. Τα πλήθη των πεπραγμένων μη δίνων και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου, ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Πανακράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθενού Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεπουρανίων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεμφύμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων Αποστόλων, των Εναγείς Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας,
Νικολάου του Ερμύρη, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλου Μαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου Τύρωνος και Στρατιλάτου και Μινάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Θέκλας Βαρβάρας Αναστασίας, Εκατερίνης Κυριακής Φωτεινής Μαρίνης Παρασκευής και Ειρήνης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Ενασκής Ιλάμ Σάντων, του Οσίου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου, Εφόρου και Προστάτου της Αυστραλίας και της Ιεράς ημών Αρχιεπισκοπής, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών Αλεξίου του Ανθρώπου του Θεού, ούτι μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων οικετεύομεν σε μόνε πολυέλε, Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου και ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ελέη και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεσου ευλογητώσει, συν το Παναγείο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύμα την ίν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την Θεοτόκον και μητέρα του φωτός εν ημνηστημόντες μεγαλύνομεν. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και εγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνω με. He has regarded the lowly state of his maidservant. For behold, henceforth all generations will call me blessed, greater in honor than the cherubim, and in glory greater beyond compare than the seraphim. You without corruption gave birth to God the Word. And truly, Theotokos, you do we magnify. Ότι επίσης μη μεγαλεία ο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενεάν και γενεάν εις φοβουμέν εις αυτό εις σημειωτέραν των κερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείν την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον μεγαλύνομαι. He has shown strength with his arm. He has scattered the proud in the imagination of their hearts. Greater in honor than the cherubim, and in glory greater beyond compare than the seraphim. You without corruption gave birth to God the Word, and are truly Theotokos, you do we magnify. Σαφή λεβινάστας από θρόνων και ύψος εταπεινός, πεινώντας ενέπλησεν αγαθόν και πλουτούντας
εξαπέστειλε καινούς την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδία φόρος Θεολόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομαι. He has helped his servant Israel in remembrance of his mercy, as he spoke to our fathers, to Abraham and to his seed forever. Greater in honor than the cherubim, and in glory greater beyond compare than the seraphim. You without corruption gave birth to God the Word, and are truly Theotokos, you do we magnify. Τον ανθρώπις ήδην αδυνατόν, ον ουτολμα αγγέλων, ατενίσε τα ταγμάτα, δια σου δε φανάγνε όλα τη πρώτης, Λόγος εσαρκωμένος, των μεγαλύνοντες, συν τες ουρανίες στρατείες, σε αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητην, της Παναγίας Χράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθενού Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι σ' ένουσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και σ' τη δόξα να αναπέμπουσιν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών, υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδείο των ποδών αυτού. Εν δόθεν του μνημείου Μαρία εξεπλήτε το και Χριστόν αγνοούσα ως Κυπουρών επιλώτα Κύριε που το σώμα του Ιησού μου τέφικας κλείσιδε τούτον γλούσα είναι αυτόν τον σωτήρα οίκουσε μη μου αυτού προς τον Πατέρα απειμή υπέ της αδελφής.
wretch that I am, O disobey your good commandment, O my Lord, and being stripped of your glory, alas, with shame I am laden, and I have been evicted from the pure delights of paradise. O merciful and compassionate, have mercy on me who rightly have been deprived of your goodness. Απήκης θέντες, Κύριε, παραδείσου το πρώτον, δια της ξύλου δρόσεως, αντισυγάγες πάλι, δια σταυρού και του πάθους, σου σωτήρ και Θεέ μου, διό ημάς ο χείρωσον, την νηστείαν πληρώσε, αγνοπρεπός, και την θείαν έγερσιν προσκυνήσε, το Πάσχα και σωτήριον σε τεκουσίς πρεσβείες. Πάσχα εις κρίμα εγγραπτών δόξα αυτή εστέ, πάση τη σωσής αυτού. Κύριε, ή και κριτηρίο παρέστης, υπό Πιλάτου κρινόμενος, αλλού καπερίφης του θρόνου, το Πατρί συγκαθεζόμενος, και αναστάς εκ νεκρών τον κόσμον ηλευθέρωσας εκ της δουλείας του αλλοτρίου ως ηκτήρμον και φιλάνθρωπο. Praise God in his saints, praise him in the firmament of his power. Lord, even though you were buried as a mortal in the sepulchre by Jewish men, yet a guard of soldiers was watching over you as though a sleeping king. As the treasure house of life, they made it secure with the seal
but you rose and you have granted our souls incorruptibility. Ενείτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Κύριε όπλων κατά του διαβόλου, των σταυρών σου ημίν δεδοκάς. Πριτίγα και τρέμει μην φέρον καθοράν αυτού την δύναμη. Ότι νεκρούσαν εις θα και θάνατον κατήργησε, δια τούτο προσκυνούμε την ταμφή σου και την αίγεση. Praise him with the sound of trumpet, praise him with the harp and lyre. Your angel who announced your resurrection on the one hand frightened the soldiers guarding your tomb, O Lord. On the other hand, he said to the women, why do you seek the living among the dead? As God, he has risen, and he has granted life to the entire world. Ενείτε αυτόν εν την πάνω και χωρώ, ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνω, επάθες δια σταυρού ο απαθής τη θεότητη. Τα πιν κατεβέξω τριήμερον, πεινάει μας ελευθερώσεις της δουλείας του εχθρού. Και αθανατήσας ζωοποίησης ημάς, Χριστέ ο Θεός, δια της Αναστάσεως σου, φιλάνθρωπε. Praise him with resounding cymbals, praise him with triumphant cymbals, let everything that breathes praise the Lord. Woe is me, cried Adam in lament, that a serpent and a woman have deprived me of intimate communion with God, and eating from the tree has estranged me from the paradise of delight. Woe is me, for I cannot bear this disgrace. Once the King of all God's creatures on the earth, I am now viewed as a hostage because of one piece of illicit advice. And though once vested with the glory of immortality, I as mortal carry about the skins of deadness lamentably. Woe is me, which lamentation shall I enlist to collaborate with me? But you, friend of man, who fashioned me from the earth and who donned compassion, recall me from servitude to the enemy and save me. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, εν όλη καρδία μου, πηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Το σταδίο των αρετών είναι όπτε, η βουλωμένη αθλήσε εισέρθετε, αναζωσαμένη των καλών της νηστείας αγώνα. Οι γαρνομήμως αθλούντες
Μικαίος στεφανούνται και αναλαβώντες την πανοπλία του Σταύρου, το εχθρό αντιμάχησόμεθα. Ο στίχος άδικτων κατέχοντες την πίστη και ως θώρακα την προσευχή και περικεφαλαίαν την ελεημοσύνη. Αντιμαχαίρας την νηστείαν ή της εκτέμνη από καρδίας πασάν κακίαν, οποίον ταύτα των αληθινών κομίζεται στεφάνων παρά του Παμβασιλέως Χριστού εν τη ημέρα της κρίσεως. I will give thanks to you, O Lord, with my whole heart. I will tell of all your wondrous things. Adam was evicted from paradise as one disobedient after partaking of its luxury. Moses saw God after cleansing the eyes of his soul by fasting. Hence, if we desire to become residents of paradise, let us divorce ourselves from baleful delights and desiring to see God, as did Moses. Let us fast the 4 times 10 by sincerely preserving in prayer and supplication. Let us suppress the passions of our souls. Let us avert the swellings of the flesh. Thus lighten, let us set off on the journey to things above, where the choirs of angels in unbroken song sing praise to the undivided Trinity. To see the irresistible beauty of the Master, O Son of God and Giver of life, we who set our hope on your retreat, make us worthy of dancing with the armies of the angels, O Christ, at the intercession of your Mother, the apostles, martyrs, and all the saints. Ago, no.
Δόξα σοι το δείξαντι το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευλογία. Υπνούμεν ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σοι δια την μεγάλη σου δόξα. O King, Heavenly God, Father, Ruler over all, Lord, the only begotten Son, Jesus Christ, and you are Holy Spirit. Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου.
Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εκ δεξιών του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Σίμωνος Άγιος, Σίμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Every day I will bless you, and your name will I praise forever, and to the ages of ages. Θεός ο Κύριε εν ημέρα ταύτη, αναματί τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά Σου εις τους αιώνας αμήν. Το Κύριε, το έλεος σου εθιμάς, καθά περιλπίσαμε επίσε. Blessed are you, O Lord, teach me your judgment. Ευλογητός η Κύριε, διδάξω με τα δικαιώματα σου. Ευλογητός η Κύριε, διδάξον με τα δικαιώματά σου. Κύριε, καταφυγή, εγεννήθης ημίν, εν γενναία και γενναία. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου, ότι μαρτών σοι. Lord, to you have I fled for refuge. Teach me to do your will, for you are my God. Ότι παράς η πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεος σου, της γίνος κους είσαι. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Holy God, Holy Mighty, Holy Mortal, have mercy on us. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ειλήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, σωτηρία το κόσμο γεγονέν, ασώμεν το αναστάντη εκ τάφου και αρχηγό τη ζωή ημών. Καθελών γαρ το θάνατο των θάνατων, τον οίκος εδώ και νημείς και το μέγα έλεο. Ευλογημένη
η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. For the peace from above and the salvation of our souls, let us pray to the Lord. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. For this holy house and those who enter with faith, reverence and fear of God, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. For all pious and orthodox Christians, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. Αρχιεπισκόπου και πατρός ημών μακαρίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. For this land, its civil authorities and all its people, let us pray to the Lord. Υπέρ της πόλεως και ενωρίας ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε with the abundance of the fruits of the earth and peaceful times, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. Υπερπλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. For our deliverance from all affliction, anger, danger and distress, let us pray to the Lord. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρία. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογή ψυχή μου τον Κύριον
και πάντα τα εντός μου, το όνομα το Άγιον αυτού. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, τότε σώσον ημάς. Bless the Lord, O my soul, and forget not all that he has done for you. Through the intercessions of the Theotokos, Savior, save us. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτε σώσον ημάς. Bless the Lord all his works in every place of his dominion, through the intercessions of the Theotokos, Savior, save us. Again and again in peace, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace. Lord, have mercy. Commemorating our all holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos, and ever Virgin Mary, with holy all the saints, Theotokos, save us. Let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. To you, O Lord. For yours is the dominion, and yours is the kingdom, and the power and the glory, Father, Son, and Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Praise the Lord, O my soul. I will praise the Lord in my life. I will sing to my God while I have my being. Save us, O Son of God, who is risen from the dead, as we chant to you, Alleluia. Μακάριος σου ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπής αυτού, επί Κύριον των Θεών αυτού. Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, σάλλον μέρση, Αλληλούια. The Lord will reign forever, your God, O Zion, to generation after generation. Save us, O Son of God, who is risen from the dead, as we chant to you, Alleluia. Τον ποιήσαντα των ουρανών και την γη, την θάλασσαν και πάντα τα εναυτής. Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, σάλλοντας η Αλληλούια. Glory to the Father, and the Son, and the Holy Spirit, both now and ever, and to the ages of ages. Amen. Only begotten Son and Word of God, you who are immortal, and consented for our salvation to be incarnate of the Holy Theotokos and ever Virgin Mary, without change becoming human, and who were crucified, Christ our God, by death trampling on death. You who are one of the Holy Trinity, glorified together with the Father and the Holy Spirit, save us. Ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμες, αντιλαβούς όσων ελέησον, και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αθράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας,
με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σοι τη δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αυτή η μέρα είναι πίσεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και φρανθόμεν αυτήν. Εξύψους κατήρθες ο εσπλάκνος, καφήν κατεδέξω ημέρον, ίνα ημάς ελευθερώσεις των παθών, η ζωή και η Ανάσταση σήμων, Κύριε, δόξα σοι. Εξύψους κατήλθες, ο εσπλάχνος, καθήν κατεδέξω. Ελευθερώσεις των παθών, η ζωή και η Ανάσταση σήμων, Κύριε δόξα σοι. Σοφία ο descended from on high, our compassionate one, and consented to a three-day burial to free us from the passions. O Lord, our life and resurrection, glory to you. Εν τη υπομονή σου, εκτίσω των μισών σου, Πάτε, προσύε, μες προσευχές, αδιάλειπτος εγκαρτερίσας, τους τόπους αγαπήσας, και τούτης επαρκέσας, αλλά πρέσβευε Χριστό το Θεό, Ιωάννη ελεήμο μακάριε, σωθήνετας ψυχάς ημών. Βαρβάραν την Αγίαν τιμήσομεν, εχθρού γαρτάς παγίδας συνέτριψε, και ως λουθείον ερίσθη εξ αυτών, βοηθεία και όπλο του σταυρού υπάρξενον. Την σπουδή σου τη κλίση καταλληλών, εργασαμένη φερόνιμε,
την ομώνυμον σου πίστην εις κατοικίαν και κλήρωσε Παρασκευή αθληφόρε. Όθεν προχέεις ιάματα και πρεσβεύεις υπέ των ψυχών ημών. Αυστραλίας προστάτην φρουρώνται αγρυπνών και του αθώνος όρος δηλών αηγωτών ανυμνήσωμεν πιστήθειον παϊσιών εξετούμενοι αυτού τας πρεσβείας προς Θεών τραυγάζοντες ομοφρόνος ποιού ο Πάτερ παντίον των δοξευμάτων του αλάσσορος. Παραμύθιον θείων και προπύργιον ασυστών την σου εικόνα Θεοτό και κλήμεθα παραγεγή μυστικός ημίν παραμυθία και ισχύ τους εμπίσει ελπώσεις εξ ψυχής παραμυθία δεσποινά δόξα της θαυμασίσου αγνή δόξα της η Χριστόντιτη δόξα την προσήμας παραμυθία σον Κύριε το λαόν σου και ευλογήσον την κληρονομία σου νίκασις βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Πίστητη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και ως αεδίο ημαρτών συγχωρήσων ουδείς γαράν αμάρτητος ημισιό δυναμένος και της μεταστάσει τούν ετήν αναπαύσει. A guide to wisdom, provider of prudence, disciplinary of fools, and defender of the poor. Fortify and discipline my heart, O Master. You give me a word of the Father. For behold, I will not hinder my lips from crying to you, O merciful Lord. Have mercy on me who have fallen. Του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον, ότι Άγιος εί ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρίου δεηθώμεν, ο Θεός ο Άγιος, ο Αγίος Αναπαυόμενος, εις αγιόν φωνή υπό το Σεραφείμ ανήκοντος και υπό τον Χερουβήμ ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, Oh.
Επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Αδελφοί, νυν εγκύτερον ημών η σωτηρία, η ότε επιστεύσαμεν. Η νύξ προέκοψεν, η δε ημέρα ήγηκεν. Αποθόμεθα ούν τα έργα του σκότους και ενδυθόμεθα τα όπλα του φωτός, ως εν ημέρα ευσχημόνος περιπατήσομεν, μη κόμεις και μέθες, μη κήτες και ασελγίες, μη έριδι και ζήλο, αλλά ενδύσαστε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και τη σαρκός πρόνοιαν μη ποιήστε εις επιθυμίας. Τον δε ασθενούντα τη πίστη προσλαμβάνεσθε μη εις διακρίσεις διαλογισμών. Ως μεν πιστεύει φαγήν πάντα ο δε ασθενών λάχανα εσθεί. Ο εσθείον τον μη εσθείοντα μη εξουδενήτω και ο μη εσθείον τον εσθείοντα μη κρινέτω. Ο Θεός γαρ αυτόν προσελάβετο. Σύ τι σύ, ο κρίνων αλότριον ηκέτην, το ιδίο Κυρίο στίκη υπίπτη. Σταθήσετε δε, δυνατός γαρεστήν ο Θεός, στήσε αυτόν. Return to the Lord your God. Let us attend. In Judah God is known, his name is great in Israel. Wisdom. The reading is from Paul's letter to the Romans. Let us be attentive. Brethren, salvation is nearer to us now than we first believed. The night is far gone, the day is at hand. Let us then cast off the works of darkness and put on the armor of light. Let us conduct ourselves becomingly as in the day, not in revealing and drunkenness, not in debauchery and licentiousness, not in quarreling and jealousy, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to gratify its desires. As for the man who is weak in faith, welcome him, but not for disreputes over opinions. One believes he may eat anything,
while the weak man eats only vegetables. Let not him who eats despise him who abstains, and let not him who abstains pass judgment on him who eats, for God has welcomed him. Who are you to pass judgment on the servant of another? It is before his own master that he stands or falls. And he will be upheld, for God is able to make him stand. Peace be with you, the reader. Alleluia, alleluia, alleluia. Σοφία ορθή, ακούσαμε του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύμα Τίσου. Εκ του κατά Ματθαίου Αγίου Ευαγγελίου του ανάγνωσμα, πρόσχομε. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος, εάν αφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, αφήσει γαριμήν ο πατήρ ημών ο ουράνιος. Εάν δε μη αφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ο πατήρ ημών αφήσει τα παραπτώματα ημών. Όταν δεν ειστεύετε, μη γίνεστε ως περί υποκριτές και θροποί. Αφανίζουσιν γάρ τα πρόσωπα αυτών, όπως φανώσιν τις ανθρώπεις νηστεύοντες. Αμήν λέγω ημίν, ότι απέχωσιν το μισθόν αυτών. Σι δεν ειστεύων άλυψέ σου την κεφαλήν και το πρόσωπον σου νύψε, όπως μη φανεί της ανθρώπης νηστεύων, αλλά το πατρί σου τον εν το κρυπτό και ο πατήρ σου ο βλέπων εν το κρυπτό, αποδώσε εσύ εν το φανερό. Μη θησαυρίζεται ημίν θησαυρούς επί της γης, όπου σεις και βρώσεις αφανίζειν, και όπου κλέπτε διορίσουσιν, και κλέπτουσιν θησαυρίζεται δε ημίν θησαυρούς εν ουρανών, όπου ούτε σεις ούτε βρώσεις αφανίζειν, και όπου κλέπτε ου διορίσουσιν ουδέ κλέπτουσιν. Όπου γαρέστην ο θησαυρών σημών, εκεί έστεν και η καρδία ημών. The reading is from the Gospel according to Saint Matthew. Let us be attentive. Glory to you, O Lord, glory to you. The Lord said, if you forgive men their trespasses, your heavenly Father also will forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. And when you fast, do not look dismal like the hypocrites, for they disfigure their faces, that their fasting may be seen by men. Truly I say to you, they've received their reward. But when you fast, anoint your head and wash your face, that your fasting may not be seen by men, but by your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you. Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust consume, and where thieves break in and steal, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust consumes, and where thief does not break in and steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Σήμερα, αγαπητοί αδελφοί, Κυριακή της Τυρινής ή όπως γνωρίζουμε καλύτερα Κυριακή της Συγχωρήσεως, λόγω του ότι είναι η τελευταία Κυριακή, όχι απλά που τελευταία μέρα που τρώμε τυριά και αυγά, αλλά
από αύριο μπαίνουμε στο στάδιο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και απόψε θα γίνει ο σπερινός της Συγχωρήσεως. Συνήθως γίνεται στον καθεδρικό ναό, στους ναούς και από τον αρχιερέα μας και από τους ιερείς και από τους λαϊκούς όλοι θα λάβουμε συγχώρηση από ένα στον άλλον. Θα ζητήσουμε συγχώρηση από αυτοί που είναι στο ναό, αρχίζοντας από τον αρχιερέα μας. Γιατί ο αρχιερέας ορθοτομεί τον λόγον της αληθείας, κρατάει το πιδάλιο της Εκκλησίας. Οι ιερείς που δίδουν τα μυστήρια στους ανθρώπους και οι λαϊκοί οι οποίοι αποτελούν και αυτοί το μεγαλύτερο μέρος της Αγίας μας Εκκλησίας. Και έτσι ενωμένοι ως ένα σώμα, σώμα Χριστού, συγχωρεύουμε τον άλλον, συγχωρούμε τον άλλον, για να αρχίσουμε με αυτό τον τρόπο την Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή. Πολλοί από εμάς, αγαπητοί αδελφοί, έχουμε την λάθος εντύπωση ότι η νηστεία, η Σαρακοστή, είναι να απέχουμε από τροφήματα, τροφή, από φαγητά. Αυτό όμως δεν αποτελεί μόνο την Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή ή την νηστεία. Σήμερα, στο Άγιο Ευαγγέλιο, ακούσαμε τις προϋποθέσεις που μας δίδει ο Κύριος για αυτούς που νηστεύουνε. Και η πρώτη είναι να συγχωρέσουμε ο ένας τον άλλον. Λέγοντάς μας ο Κύριος ξεκάθαρα στο Ευαγγέλιο, εάν συγχωρέσεις τα παραπτώματα των άλλων, τότε ο Θεός θα συγχωρέσει τις δικές σου αμαρτίες. Και πολλές φορές, πάμπολες φορές, ξεχνάμε αυτό το χωρίο στην Αγία Γραφή και νομίζουμε ότι επειδή αυτός μας έκανε κάτι, είναι δικαιολογημένα, γιατί ήταν σοβαρό παράπτωμα και ότι εμείς δεν κάναμε αυτό το παράπτωμα και έτσι αυτό μας δικαιώνει. Και όμως ο Κύριος δεν λέει να συγχωρέσετε αυτούς που σας έχουν κάνει μικροπράγματα. Όχι μόνο, και όχι μόνο μας λέει ότι να συγχωρέσετε αυτούς που σας ζητάνε συγγνώμη, αλλά μας λέει ξεκάθαρα ο Κύριος στο Ευαγγέλιο, χωρίς όρια, να συγχωρήσετε τις αμαρτίες των άλλων. Ό,τι σας έχει κάνει ο άλλος, να τις συγχωρέσετε. Και όταν μάθετε να συγχωράτε τον άλλον, τότε ο Θεός θα συγχωρήσει τις δικές μας αμαρτίες. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και αυτό είναι η βάση της πνευματικής καλλιέργειας και πορείας. Και πολλοί λένε, μα δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ να συγχωρέσω τον άλλον άνθρωπο για αυτό που μου έκανε. Ήτανε μεγάλο χτύπημα. Ήτανε μεγάλο αδίκημα. Και πολλές φορές καταλαβαίνω ότι και εμείς αδύνατοι ως άνθρωποι δεν το βρίσκουμε μέσα μας να συγχωρήσουμε τον άλλον. Το ακούω πολλές φορές στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολόγησης. Άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι αυτό που μου έκανε αυτός δεν μπορώ να το συγχωρέσω. Υπάρχουν όμως τρόποι που οι Άγιοι Πατέρες μας έχουν δώσει ούτως ώστε να καλλιεργήσουμε την καρδιά μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πράξουμε αυτή τη μεγάλη αρετή. Οι Άγιοι Πατέρες, γνωρίζοντας τις αδυναμίες των άλλων, μας λένε καταρχάς ότι εφόσον δεν μπορείς να συγχωρέσεις τον αδελφό σου,
τουλάχιστον σταμάτα να δικαιολογείς τον εαυτό σου. Μην λες «δεν μπορώ να τον συγχωρέσω για αυτό το πράγμα που μου έκανε». Είναι αδιανόητο. Θα λες τουλάχιστον «το βρίσκω δύσκολο να τον συγχωρέσω». Ξέρω ότι φταίω εγώ και πρέπει να τον συγχωρέσω. Ξέρω ότι αυτό μου ζητεί ο Κύριος. Αλλά δυσκολεύομαι. Το δεύτερο είναι να έχεις μία θέληση μέσα σου. Παρόλο που μέσα μου η καρδιά μου είναι πληγωμένη, θέλω να τα έχω καλά με τον συνάνθρωπό μου και θέλω να βρω έλεος από τον Θεό. Και όταν υπάρχει αυτή η θέληση, τότε θα αρχίσει μέσα η καλλιέργεια. Και η καλλιέργεια έρχεται πώς? Πλησιάζοντας πρώτα τον Χριστό στην προσευχή και να λες «Χριστέ μου, εσύ ως Θεός, εσύ ως ελεήμων, εσύ ως Θεός αγάπης, βάλε μέσα στην καρδιά μου αγάπη. Εσύ που είσαι η άκρα ταπείνωση, μάθε και σε μένα να ταπεινώσω την καρδιά μου. Χριστέ μου, δεν μπορώ να συγχωρέσω τον συνάνθρωπό μου. Συγχώραμε εμένα, συγχώρα τον και αυτόν». Και θα λες το όνομά τους. Ιωάννης, Μαρίας, Μάρκο, ό,τι όνομα και να είναι αυτός άνθρωπος. Θα λες το όνομά τους. «Χριστέ μου, συγχώρεσε την Μαρία, συγχώρεσε και εμένα. Συγχώρεσε τον Πάτερ Δημοσθένη, συγχώρεσε και εμένα». Και όταν αρχίζεις και καλλιεργείς τον εαυτό σου μέσα στην προσευχή, τότε θα πλησιάζεις την Ιερά Ξομολόγηση και θα λες το αμάρτημά σου και θα λες «Χριστέ μου, Πάτερ, δεν μπορώ να συγχωρέσω. Μέσα η καρδιά μου είναι πέτρινη, είναι σκληρή, είναι πονεμένη, δεν έχω ταπείνωση». Και πες το στην εξομολόγηση. Και από εκεί βλέπουμε τουλάχιστον μία προσπάθεια και όχι εγωισμό. Ο Θεός αντιτάσσει τον εγωιστή. Δεν μπορεί να τον δεχτεί μέσα του. Γιατί ο εγωισμός ταυτίζεται με τι? Με τον αιωσφόρο, με τον διάβολο. Ο διάβολος, αν σκεφτείτε, έπεσε όχι επειδή έκλεψε, όχι επειδή δεν κράτησε νηστεία, όχι επειδή μίχευσε, όχι επειδή σκότωσε, όχι επειδή είχε ζήλια μέσα του, δεν έπεσε από καμία από αυτές τις αμαρτίες. Ο διάβολος έπεσε επειδή μέσα του είχε υπερηφάνεια. Και Άγιοι γίνανε Άγιοι γιατί? Όχι επειδή ήταν αναμάρτητοι, όχι επειδή δεν είχαν αδυναμίες, όχι επειδή δεν είχαν αμαρτίες και σφάλματα, αλλά επειδή είχανε ταπείνωση. Και το δεύτερο, είχαν ταπείνωση και συγχώρεση. Κανένας δεν έγινε Άγιος ο οποίος δεν εσυγχώρεσε. Δεν υπάρχει αυτό μέσα στα συναξάρια των Αγίων και δεν θα το βρείτε πουθενά. Υπάρχουν ήρωες, υπάρχουν εθνομάρτυρες που δώσανε την ζωή τους για την πίστη τους και για την πατρίδα τους, αλλά Άγιοι δεν γίνανε. Γιατί? Γιατί τη στιγμή που πεθαίνανε, καταράστηκαν τον εχθρό. Υπάρχουν άνθρωποι στην ιστορία μας που τους έχουμε για ήρωες, αλλά για Αγίους δεν τους έχουμε επειδή δεν συγχώρεσαν. Έτσι, προϋπόθεση της νηστείας δεν είναι η τροφή, αλλά πρώτα απ' όλα η συγχώρεση και η ταπείνωση. Και δεύτερον, η νηστεία είναι κάτι που είναι κρυφό και όχι επιδεικτικό. Δεν την κάνουμε επίδειξη στους άλλους. Είναι κάτι που γίνεται μεταξύ εμένα και του Θεού. Εσάς και τον Θεό και κανέναν άλλον.
Γι' αυτό δεν υπάρχει καμία υπερηφάνεια στην νηστεία. Γι' αυτό μας λέει ο Κύριος, μην είστε όπως οι υποκριτές που θέλουν να δείξουν στους άλλους ότι είναι σκυθροποί και ότι προσεύχονται και ότι νηστεύουν. Εσύ θα φαίνεσαι χαρούμενος. Εσύ θα λύβεις το πρόσωπό σου με λάδι, να φαίνεται φωτεινό το πρόσωπό σου και για να μην καταλαβαίνει κανένας αυτά που κάνεις για την ψυχή σου και να το γνωρίζει μόνο ο Θεός. Έτσι μαθαίνει ο άνθρωπος ταπείνωση. Υπάρχει και η εγκράτεια. Η εγκράτεια όχι απλώς όπως είπαμε στην τροφή. Η εγκράτεια στις πράξεις και στα λόγια. Ο Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος μας λέει, καλύτερα λέει να τρως λέει κρέας παρά να τρως την σάρκα του αδελφού σου με τη γλώσσα σου. Μας το λένε οι ίδιοι οι Άγιοι. Και βλέποντας αυτά τα πράγματα, αγαπητοί αδελφοί, και γιατί τα λέω και γιατί τα τονίζω, γιατί ξέρω ότι πολλοί από εσάς τώρα είστε στην τρίτη ηλικία και έχετε την νοοτροπία ότι επειδή δεν μπορώ πλέον να νηστεύω από την τροφή, σημαίνει ότι δεν νηστεύω. Όχι. Θα νηστέψετε με τις προϋποθέσεις που ανέφερα τώρα. Αυτοί που μπορούν να κάνουν εγκράτεια για την τροφή, καλώς, ευλογημένο να είναι και Άγιο. Και αυτό ωφελεί. Να μην λέμε ότι η τροφή λέει δεν πειράζει να τρώμε οτιδήποτε, φτάνει να απέχουμε από τα άλλα. Όχι. Και αυτό βοηθάει και ωφελεί πάρα πολύ. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι από μέσα σας τώρα που το γνωρίζω και μου το λέτε ότι είστε ηλικιωμένοι, ότι πρέπει να πάρετε χάπια, ότι δεν σας το επιτρέπει η υγεία σας και πρέπει να τρώτε. Πρέπει να τρώτε. Αυτός είναι κανονισμός της Εκκλησίας. Και κρέας αν χρειαστεί να φάτε. Και ψάρι και γαλακτερά, οτιδήποτε αν δεν το επιτρέπει η υγεία σας να νηστέψετε από τροφή. Αλλά απ' τα άλλα τουλάχιστον πρέπει να νηστεύετε. Και θα λέτε μέσα σας, μα πώς προωρώ να τρώω το κρέας και να κοινωνάω. Βλέπεις, έχουμε κάνει την νηστεία προϋπόθεση για να κοινωνήσει ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει κανόνας στην Εκκλησία που μας λέει για να κοινωνήσεις πρέπει να νηστέψεις. Δεν υπάρχει κανόνας. Άλλο η νηστεία, άλλο η Θεία Κοινωνία. Και αν πρέπει κάποιος να φάει τροφή επειδή δεν επιτρέπει η υγεία του να νηστεύει από τροφή, τότε θα το πει στον εξομολόγο του και θα ρωτήσει ο εξομολόγος, τουλάχιστον συγχωράς, τουλάχιστον απέχεις από το κοτσομπολιό, τουλάχιστον μέσα σου αγαπάς, τουλάχιστον προσεύχεσαι οι κάθες επί ώρες μπροστά στο χαζοκούτι και χαζεύεις μπροστά στην τηλεόραση και κάθεσαι και βλέπεις ό,τι εσχρό και παλαβό σου δείχνει η τηλεόραση. Τουλάχιστον προσευχή και καλλιέργεια. Και ας φας κρέας και να έρθεις την άλλη μέρα να κοινωνήσεις. Αλλά όλα με ευλογία. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Εύχομαι σε όλους σας να έχετε μια καλή, ευλογημένη και πνευματική καρποφόρα Αγία και Μεγάλη Σαρκωστή, γεμάτη από μετάνοια και Θεία Χάρη. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, σοφία, πάλιν και πολλά και σε προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα καθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις επί τη δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα, από παντούς μολυσμούς σαρκός και πνεύματος και δω εις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράστησιν του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής.
Δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύω σύν σε ανενόχος και κατακρίτως μετέχει των Αγίων Σου Μυστηρίων και της επουρανίου Σου Βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτους Σου πάντοτε φυλατώμενοι, Σι δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐν, και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου Δεϊθόμενοι, εις άξιος των συνδεδεμένων τας αρχικές επιθυμίες και δουλειές προσέλκυσης, και προσεγγίζει την τρίτη της βασιλείας γνώσης, που κάνα διακονέψει πέρα από το πρώτο αυτές τις επουρανίες δυνάμεις. Αλλά όμως δια την άφρατον και αμέτρητον σε φιλανθρωπία, ατρέπτος και αναλυότος γέγονας άνθρωπος και αρχιερεύση μονοκυμάνησης και της λειτουργικής τάφης και ανεμάτων θυσίας στην ιδιολογία, παρέτοντας ίχνος δεσπότης των επάντων. Συγκαρμόνος Κύριο Θεός ημών δεσπόρησης των επουρανίων και των επιχείων, του επιθρόλου και των επόμενων σε τόξε να φύγουν Ισραήλ. Μόνος Άγιος και Αγίης Αναπαγόντος, σε την είδη σου πρώτο μόνον αγαθών και βήμα, επίπλεξε και με την πρώτη και κάνω σ' όλη την αγαπητή σου πνεύματος εν τε δυνάμει και τη σφαίρα της χάρη. Παραστείνεται η Αγία σου τάφη του Ελίζα και η ενοχή σου του Άγιου και άνθρωπου σου σώμα. Σίγαρ προσέχουμε και πως το λεμονιτό του χέρι και δύο μίσου. Μη αποστρέψει στο πρόσωπο του Ελίζα και αποδοκιμάζει τα μέρα σου. Αλλά αξίω σου προσελεχθεί να σύγει με μου το μαρτυρό και να ξυπνούν σου τα δωρατάφη. Σιγάριο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος. Πιστεύω Θεός ημών και συνειδόξαν να πέμπω σε τον άρχο σου Πατρί και τον Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύμα ή και αηθεί στους αιώνας του αιώνων. Ή τα χερουβήμ στιγμός εικονίζοντες και το ζώπιο Τριάδου του Θεσάγιου μήνου προσάδοντες πάσαν ήλιον και να ποθώ με τα μέλια ως τον βασιλιά των όλων ημών εξόπλου εις εγγελικές αοράτος δορυφορούμενων πράξης και υπομονία Αλληλούγια. Τα χερουβή μυστικός συγκινικές αοράτους δορυφορούμενων τάξης συγκελικές αοράτους δορυφορούμενων τάξης, αλληλούγια, αλληλούγια, αλληλούγια. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε και αηθεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Oh,
Christians in his kingdom now and forever and to the ages of ages. Amen. Τον
Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίησεις τις Ιερουσαλήμ. Αλληλούια, αναφράγκουν Ρώσουμε την δέησιν ημών του Κυρίου, υπέρ των πρωτεθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεήθωμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου εκδοτούτου και των μεταπιστέως ευλαβίας και φόβου Θεού, ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεήθωμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Χριστίνα ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου, δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Λαβός όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. That this whole day may be perfect, holy, peaceful and sinless, let us ask of the Lord. For an angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and bodies, let us ask of the Lord. For pardon and forgiveness of our sins and offenses, let us ask of the Lord. For that which is good and beneficial to our souls and for peace in the world, let us ask of the Lord. That we may complete the remainder of our life in peace and repentance, let us ask of the Lord. That the end of our life may be Christian, painless, unashamed, and peaceful, and for a good defense at the fearful judgment seat of Christ, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. Commemorating our all holy, pure, most blessed, glorious Lady the Theotokos, and ever Virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. Lord God Almighty, who alone are holy and accept the sacrifice of praise from those who call upon you with all their heart, receive also the prayer of us sinners and bring it to your holy altar, and enable us to offer you gifts and spiritual sacrifices on behalf of our sins and the failings of the people, and make us worthy to find favor before you, so that our sacrifice may be acceptable to you, and the good spirit of your grace may dwell on us, and on these gifts presented, and on all your people. Δια των εκτιρμών του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητώσι, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι, νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Αγαπήσομεν αλλήλους ειν αεν ομονία, ομολογήσομεν. Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομός Υιόν και Αχωριστόν. Τα στήρας εν σοφία πρόσχομεν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν του ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα ηγένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους,
και διά την μετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα δε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα στραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και εγκαθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στεντέρους, και εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζώβιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συγκροσκυνούμενον, και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. I believe in one God, Father Almighty, maker of heaven and earth and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light from light, true God from true God, begotten not made, of one essence with the Father, through him all things were made, who for us and for our salvation came down from heaven and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary and became human, and was crucified for us under Pontius Pilate, and suffered and was buried, and rose on the third day according to the Scriptures, and descended into heaven, and is seated at the right hand of the Father, and will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end, and in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father, who together with the Father and the Son is worshipped and glorified, and who spoke through the prophets. One holy, Catholic, and Apostolic Church, I acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. I expect the resurrection of the dead and the life of the age to come. Amen. Στόμεν καλός, στόμεν με τα φόβου, πρόσχομεν την Αγίαν αναφοράν, εν ειρήνη προσφέρει. Ελέον ειρήνης the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Anos comen tas cardias. Let us give thanks to the Lord. It is proper and right to sing to you, to bless you, to praise you, to give thanks to you, to worship in every place of your dominion. For you are God, inexpressible, inconceivable, invisible, incomprehensible, ever-existing, ever the same. You and your only begotten Son and your Holy Spirit, you brought us from non-being into being. And when we fell, you raised us up again and left nothing undone until you brought us up to heaven and bestowed on us your kingdom to come. For all these things we give thanks to you and your only begotten Son and your Holy Spirit, and for all the benefits known and unknown, seen and unseen that have been granted to us. We give thanks to you also for this liturgy which you are pleased to accept from our hands. The thousands of archangels and myriads of angels attend you, the cherubim and the seraphim, six-winged, many-eyed, soaring aloft on their wings. Τον επινίκιον υμνών. Άδοντα βόντα και κραγώτα και λέγοντα Αγίος, Αγίος, Αγίος Κύριος Σαββαώθ Σύρις ο ουρανός και η γη.
ευλογημένος ο ευχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Took bread in his holy, pure, and blameless hands, gave thanks and blessed, sanctified, broken, gave it his holy disciples and apostles, saying, Take, eat, this is my body which is broken for you, for the forgiveness of sins. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα το υπέρ ημών κλωμένον, εις άφεσιν αμαρτιών. Likewise, after supper, he took the cup, saying, Drink from it, all of you. This is my blood of the new covenant, which is poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκκινόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών. Remembering then this commandment of the Savior and all that has been done for us, the cross, the tomb, the resurrection on the third day, the ascent into heaven, the sitting at the right hand, the second and glorious coming again. Δόξα εκ των σών, σοι προσφέρομεν, κατά πάντα και δια πάντα. Σε ευλογούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμεν, Κύριε, και δεόμεθα σου, ο Θεός ημών. Θεός ηλάσθη τιμή το μαρτωλό και λέησόν. Θεός ηλάσθη τιμή το μαρτωλό και λέησόν. Θεός ηλάσθη τιμή το μαρτωλό και λέησόν. Και πίσον το μενάρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέντο ποτήριο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα σου το Αγίο. Αμήν. 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 Ώστε γενέστε τη μεταλαμβάνω στην ύψη ψυχή, ει άφεση να μαρτιώνει κοινωνία του Αγίου Σου Πνεύματος, τη Βασιλεία Ουρανό Πλήρωμα, τη Παρησία τη προσέμη, κρίμε κατάκριμ. Έτη προσφερομένση τη λογική ταύτη λατρεν υπέρ των εν πίστη, αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών. Και παντός πνεύματος δικαίου, εμπίστητε τελειωμένου. Εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου,
Δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία. Του Αγίου Ιωάννου Πνεύματος Θεός του Θεού μακαρίζησες και με μνημένη των Πενήτων και επί πάντα σημάστα, λέει σου εξ απόστηνων. Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπεραγία Θεοτόκε, σκέπε ημάς. Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπεραγία Θεοτόκε, σκέπε ημάς. Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπεραγία Θεοτόκε, σκέπε ημάς. Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπεραγία Θεοτόκε, σκέπε ημάς. Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπεραγία Θεοτόκε, σκέπε ημάς. Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπεραγία Θεοτόκε, σκέπε ημάς. Εμπρότης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών Μακαρίου, όν χάρισε τις Αγίες Σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σών έντιμον Ια μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγον της εις αληθείας. Κύριε ελέησον. And those whom each of us has in mind, and all men and all women. Remember them, O Lord. And grant that with one mouth and one heart we may glorify and praise your all-honored and majestic name, Father, Son, and Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. And the mercies of our great God and Savior, Jesus Christ, will be with you all. And with your spirit. Having commemorated all the saints, again and again in peace, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For the precious gifts presented and sanctified, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. That our loving God has received them on his holy, heavenly, and spiritual altar as a sweet-smelling spiritual fragrance, may send down to us in return divine grace and the gift of the Holy Spirit, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Having asked for the unity of the faith and the communion of the Holy Spirit, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. To you, O Lord. To you we entrust our whole life and hope, loving Master, and we ask you and entreat you and implore you, make us worthy to partake of your heavenly and awesome mysteries at this holy and spiritual table with a pure conscience, for the forgiveness of sins, for pardon of offenses,
for communion with the Holy Spirit, for inheritance of the kingdom of heaven, for boldness before you, not for judgment or condemnation. Και καταξίωσον ημάς, δέσποτα μεταπαρησίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε, σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει. Πατέρ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους βιλέτες ημών, και μη συνέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσσε ημάς από του πόνιρου. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom and the power and the glory, Father, Son, and Holy Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Peace be with you all. And with your spirit. Let us bow our heads to the Lord. We give thanks to you, invisible King, who in your infinite power created all things, and in the abundance of your mercy brought all things from non-being into being. Look from heaven, Master, upon those who have bowed their heads to you, for they have not bowed to flesh and blood, but to you, the awesome God. Therefore, Master, smooth the way that is set before us according to the need of each. Sail with those who sail, travel with those who are traveling, heal the sick, physician of our souls and bodies. Through the grace and compassion and loving kindness of your only begotten Son, with whom you are blessed, together with your all holy, good, and life-giving Spirit, now and ever, and to the ages of ages. Amen. Hear us, Lord Jesus Christ, our God, from your holy dwelling, and from the throne of glory of your kingdom, and come to sanctify us. You who sit above with the Father and here present with us unseen, and by your mighty hand be pleased to share your pure body and precious blood with us and through us, with all the people. O God, be merciful to me, a sinner, and have mercy on me. O God, be merciful to me, a sinner, and have mercy on me. O God, be merciful to me, a sinner, and have mercy on me. Προσκομέν τ' Άγια της Αγίας. Εις Άγιος. Μελίζεται και διαμερίζεται τον προσωπικό της οπλής και της οπλής και της οπλής και Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Νείτε τον Κύριον εκ των ουρανών. Αλληλούια. Praise the Lord from the heavens. Αλληλούια. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ευλογητός η Κύριε. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη
Μη επιλαθάνου πάσας θάσαν τα ποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιωμένο πάσας τας νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκθωράς την ζωήν σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και ικτιρμή. Τον εμπιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμίαν σου, ανακαινισθήσετε ως αετού η νεότη σου. Υιόν ελεήμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένη. Εγνώρισε τα σουδούς αυτού το Μωυσή της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Υπτήρμον ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις θέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίσεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδω και νημή. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτό. Καθώς όν απέχουσιν ανατολέ από δυσμόν, μακρύνεν αφημώντας ανομίας ημών. Καθώς ικτήρι πατήριος, ο κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήσει ότι χούσες με. Άνθρωπος, ως η χόρτωσε ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγνού, ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και όχι υπάρξει, και ούκ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και μεμνημένη στον εντολόν αυτού, του ποιήσε αυτά. Κύριος, εν το ουρανό, ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού παντών δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, υπηούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ευλογητός η Κύριε.
ευλογείτε τον Κύριον εκ των ουρανών. Αλληλούια. Praise the Lord from the heavens. Alleluia. Venite Don τον Κύριον εκ των ουρανών. Αλληλούια. Praise the Lord from the heavens. Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. With fear of God, faith and love draw near. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Υιέ Θεού, κοινωνών με παράλαβε, ουμίγαρ της εχθρής σου, το μυστήριον είπο, που φίλοι μας ειδώσω, καθάπερο Ιούδας, άλλος ολιστής ομολογώσει. Μίσθητη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Mystical supper, Son of God, receive me today as a partaker. For I will not speak of the mystery to your enemies. I will not kiss you as did Judas. But as the thief do I confess you. Remember me, Lord, in your kingdom. Άρτος ζωής αιωνιζούσις γενεστόμη, το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε, Κύριε, και το τιμίον αίμα και νόσον πολυτρόπων Αλεξιτηρίων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δε δηλωθείς, έργησα το πίσω δειλέως του σου άδραντου σώματος και θείου αίματος. Ανάξιος υπάρχω, Χριστέ της μετωσίας,
της με αξίωσον. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, γη αγαθή ευλογημένη Θεόν υφε, τον στάχινη βλαστήσασα τον αγεώργητον και σωτήριον κόσμον, αξίωσον με τούτον τρόγοντα ζώζεστε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι δακρύω μη παράσχω Χριστέ ρανίδας, το ρήπον της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος, πίστη προσέχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου. Δόξε σοι ο Θεός ημών, δόξε σοι της άφεση γενεστομή των θεσμάτων το άχραντο σου σώμα και θείον αίμα εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνία και εις αιώνιον ζωήν φιλανθρωπέ και παθών και θλίψεων αλλοτρίωσιν. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ζωής του άρτου τραπέζα Παναγία του άνωθεν, διέλεον κατά πάντος, η κόσμο και νουτέλαν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον νυν των αναξιών. Με τα φόβου γεύσαστε, τούτου γεζίσεστε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι η θέλη σας, ημάς αρκωθείς πολυέλε, η θύνε ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα. Όθεν οικετεύωσε και τα αίμα εξαλείψε πλημελήματα. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι θεράπευσο τη ψυχής μου τα τραύματα Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσω σου το μυστικού Θείου δείπνου ο ταλαιπωρός. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ηλέωσε και εμή των εσπλάχνων σου δεσποινά, και τύρι με άρυπον τον σώνει και την και άμεντον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτη λαγίαζομαι. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι καθώς προέφης Χριστέ γενέστοδη το ευτελή δούλο σου, και νεμή μηνωνός είπες που ιδού καρτο σώμα τρόγο σου το θείον και πίνω το αίμα σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι λόγε Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμό το εσκοτισμένο εμεί και καθαρισμό της βεβηλωθήσης ψυχής μου το αίμα σου. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, Μαρία μήτη Θεότης ευωδίας των σεπτών σκηνωμά, τεσσές ευχές και ευος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι νουν ψυχήν και καρδίαν αξίωσον,
αγίασον σώτερ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρής προσεύχεσθε. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, ξενωθήν παθών και της χάριτος σκήντε προσθήκη, δοής και ασφάλεια, δια της μεταλείψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος, όλων με αγίασον ειν προσερχόμενον της μυστηρής σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι εσύ. Τον άρτον Χριστέ, λαβήν μη περίδεις με το σώμα το σον και το θείον ηνέμα σου, τον αχράντον δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο μη εις κρίμα μη γεννητό. Γεννητό δε μη εις ζωήν αιώνιον και αθάνατον. Πηγή αγαθή μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου, η μυστηρίο γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια και προσαρή της Θεοτέρας, προκοπήν και επίδοσιν, προξενός μόνε αγαθέ, όπως δόξα σωσέ. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι πλησίν παθών και έκθρων και αναγκών και πάσης λήψεως. Τρόμο και πόθο προσιών τα νυν μετευλαβίας φιλάνθρωπε σου της αθανάτης και της μυστηρής και ψάλινση. Ευλογητός η ο Θεός, ο των Πατέρων ημών. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, σωτήρα Χριστόν, είτε κούσα υπενούν, Θεοχαρίτωτε, εγδύσωπος εν ειν ο δούλος σου, την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μενήν της αχράντης μυστηρής προσέρχεστε καθαρών όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέλην μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών. Γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σου σωτήρ μου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι υπό τη συγκαταφυγόνες πλαχνία κάθε κράζωση φόβο εν εμή μείνον σωτέρ καγός έφησεν σοι ιδού καθαρών το ελέη σου τρόγο σου το σώμα και πίνω σου το αίμα. Υπεραγία Θεοτόκες σώσον ημάς πριν το δεχόμενο στο ποιμ μη φλεχθώ ως η Κύρος και ως η Χόρτος ο φρικτού μυστηρίου ο εσπλαχνίας Θεού πως Θείου σώματος και αίματος ο πύλος μετέχω και αυταρτοποιούμε.
δόξασι ο Θεός, ημών δόξασι. Χριστός εστί γεύσαστε και ήθετε ο Κύριος, δήμας κάθημας γαρ, πάλε γενωμένος, άπαξε αυτόν τε προσάξας, ως προσφωνάν τα τρίτο ημίο. Αισφαγιάζεται, αγιάζον τους μετεχόντας. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι, ψυχήν συν το σώματι, αγιαστήν δέσποτα, φωτιστήν σωθήν γεν ημίν οίκον σου, τι των μυστηρίων μεθέξι των ιερών, εν οίκον σε έχων, συν Πατρί και Πνεύματι, ευεργέ τα πολύ έλε. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι, ως πυργενηθή το μη και ως η φως το σώμα σου, και το αίμα σωτήρμο το τιμιότατον, πλέγον αμαρτία στην ύλη και είπε προπαθών τα σακάνθας, και όλων φωτίζομαι προσκυνήσου την θεότητα. Νηστητή μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου, νηστητή μου, Δέσποτα, εν τη βασιλεία σου, νηστητή μου, Άγιε, εν τη βασιλεία σου. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πίστην αληθή, αδιαίρεσον τριάδα προσκυνώντες, αυτήν μας έσωσε. Πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Let our mouths be filled with your praise, O Lord, that we may sing of your glory. For you have made us worthy to partake of your holy, divine, immortal, and life-giving mysteries. Keep us in your holiness, that all the day we may meditate upon your righteousness. Alleluia, alleluia, alleluia. Attend, having partaken of the divine, holy, pure, immortal, heavenly and life-giving awesome mysteries of Christ, let us give proper thanks to the Lord. Lord, have mercy. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace. Lord, have mercy. Having asked this whole day may be perfect, holy, peaceful and sinless, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. To you, O Lord. For you are our sanctification, and to you we offer glory, Father, Son, and Holy Spirit, now and ever into the ages of ages. Amen. Let us go forth in peace in the name of the Lord. Let us pray to the Lord. Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, have mercy. Holy Father, give the blessing. O Lord, who bless those who bless you and sanctify those who put their trust in you, save your people and bless your inheritance. Protect the whole body of your church. Sanctify those who love the beauty of your house.
Glorify them in return by your divine power, and do not forsake us who hope in you. Grant peace to your world, to your churches, to the priests, to those in authority, and to all your people. For every good act of giving and every perfect gift is from above, coming down from you, the Father of lights. And to you we offer glory and thanks and worship, Father, Son, and Holy Spirit, now and ever into the ages of ages. Amen. Τον όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Τον όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο θαυμαστός εν της Αγίης σου, ο εισακούντες δεήσεις και εκπληρώντας προς το συμφέρον αιτήματα ημών, ευλόγησον τον άρτον τούτον υπό τον δούλον σου Νικολάου, συζύγου τέχνων και εγγονών, προπαρασκευαστέντα και νυν προσφερόμενον, εις ευχαριστίαν και δοξολογίαν, ανθώ παρασού τη μεσητεία του Αγίου και ενδόξου μάρτυρό σου φανρίου του νεοφανούς και θαυματουργού. Απήλαυσον και εις μνημόσυνον των ευσεβώς τελειοθέντων και τούτος μεν ανάπαυσον εν τη βασιλεία σου. Ημάς δε πάντας εν υγεία διατήρησον, ποιούντας εν ειρήνη το θέλημά σου και την ευχαριστίαν επί πάσιν της δωρήμασής σου αναφέροντας. Ειρήνευσον τη ζωήν ημών παράσχου ημίν τα προσωτηρία αιτήματα, δωρούμενος ημίν τα επίγεια και ουράνια αγαθά σου, πρεσβείες της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου, του Αγίου και ενδόξου, μάρτυρος φανρού του νεοφανούς και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Ουρανίων εφημίων εν γη τελείτε λαμπρός, επίγειων πανηγυρίν, νυν εορτάσει φεδρός, Αγγέλων πολίτευμα, πάνω θέλει γνωδίες, εφημούσι τους άθλους, κάτω θέν εκκλησία, την ουρανίων δόξαν, οι νεύρες πόνης και άσλης της υπανούρι ενδόξε. As from tomorrow, brothers and sisters, our Holy Church enters into the most solemn and holiest period on the Orthodox calendar, which we know as Holy and Great Lent. For those of us with an Orthodox conscience, we wait in a lot of anticipation for this beautiful period that the Church brings us to. It is a time which is truly decorated and adorned with all the spiritual majesty and the spiritual nourishment that we need in order to cultivate our relationship and strengthen our relationship with Christ, but also to open up for us the ways to the road towards the kingdom of heaven. For us, Holy and Great Lent is something which we should observe to the best of our ability, to the strength that each and every one of us has, each accordingly. Lent for us is not just abstaining from food. Yes, we are asked to abstain from foods, those of us who are physically healthy and can. And it's usually a vegan diet. But we know that to diet is one thing and to fast is another thing. What's the difference between a diet and a fast? A diet is you being limited on the types of foods and nourishments that you want to have so that you can become physically healthy. A fast is, yes, for those who are physically
able to, abstaining from food, but more so, using this as an opportunity, whether it be our food, our passions, our thoughts, our desires, using them to be an opportunity to weaken all of that in order to strengthen our relationship with Christ. In order to enter into the period of Lent, we must first think of the goal. And what is the goal? What do we want to achieve? We break our fast when? When we celebrate the resurrection of Christ. When we say to each other, Christ is risen from the dead. When we proclaim the triumphant hymn, Christ is risen from the dead. By death, he has trampled upon death, and to those in the tombs, he has bestowed life. And so we see this, and we think to ourselves, this is my goal. I go through this journey in order to be crucified, so that I can also be resurrected with Christ. St. Paul tells us, those of you who were baptized into Christ have put on Christ. Do you not know if you have died with Christ, then you shall also rise with him? In other words, you shall become victorious. Why? Because once again, as St. Paul says, it is no longer I who live, but Christ who lives in me. We have banished from within us everything which is dark, everything which suppresses us, everything, let's say, which controls us. We have banished all of that in order to allow Christ, our true God, to be in control. And so the church helps us by bringing this beautiful period of the, as I mentioned before, to us for our spiritual benefit, but also our spiritual freedom. Then for us, apart from fasting, and those of you who can, will be fasting, will abstain from foods, meat, fish, dairy, eggs, basically anything that comes from an animal. And so all of us should try to do this. For those of us which find this difficult because for whatever reasons, maybe your health doesn't allow you, or maybe because you're not used to fasting because it was something which was never practiced in your home, then say to yourself, well, I am an Orthodox Christian and I am the part of the body of Christ. So rather than doing nothing, so that I can also be on this journey, allow me to do something. And so some people choose to abstain at least from meat. Some people choose the 2 days, usually Wednesday and Friday, maybe to do a full fast. They say, I can't do the whole week, so I'll do at least 2 days out of the week and fast then. So everyone offers whatever they can. And whatever someone does is their own business, and it is between only them and God and no one else, and usually their spiritual father. But like I said to you, fasting is not just about food, otherwise then it's just a diet. Today Christ gives us some presuppositions on fasting which have nothing to do with the food which we consume, but have everything to do with the way that we live. So, the first, he says, is forgiveness. In order to enter into the journey towards the kingdom of heaven, the first thing you must do is be able to forgive others so that you can expect God to forgive your sins also. We say this when we say the Our Father in heaven, hallowed be your name. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. And everyone knows the Our Father. We know it off by heart. But the problem is, a lot of the times, rather than saying it from our heart, we repeat it like parrots. We say it because we memorize it, but not because we live it. And we're saying to God the Father to forgive us
as we forgive others. Christ is saying to us in today's gospel reading, as instructions towards how to properly fast, that if you want to go on this journey towards cleansing your soul, the first thing you need to do is release yourself from the things that bound you, especially from the enemies that you have. And so, regardless of what someone has done to us, we say that in the name of Christ, we forgive them, because I expect and I anticipate that Christ will also be merciful to me. And since Christ is forgiving to me, and I sin against him every single day, how much more so should I show humility and forgive someone else? But we say to ourselves a lot of the times that this is too difficult, that I can't. Because I hear this often in the sacrament of confession, I can't forgive this person because what they did to me was something which really hurt me. I never expected this person to behave this way towards me. I have done nothing to them, and yet they did this to me. So the first thing that we need to do in order to forgive someone else is not to excuse ourselves, but to say to ourselves, I too am a person who has weaknesses and many times falls and offends others as well. So the first thing is to humble ourselves and not to excuse ourselves for hating on someone else or not forgiving someone else. The second thing to do is take that burden to Christ and say to Christ, Lord, as a human, I am weak. You who is God and divine, give me strength to forgive this person. I need to learn in my heart the virtue of forgiveness, because forgiveness means that I have humility. Forgiveness means that I have love. And if we want to become an image of God, which is what we're called to do, this is what this journey is, to become an image of God, then these are the two things which God is: absolute humility and absolute love. And we are called to imitate him. Apart from that, Christ tells us that our fasting should be something which is between us and God, and not something which we show to the world, not something which we pride on, and we feel so proud that we're fasting. Personally, I don't think that this is a problem these days from what I hear from most people. If anything, most people are ashamed for anyone to know that they're fasting, because that will associate them some way as a religious person or someone who is some kind of fundamentalist. And so we're embarrassed to show our Christian faith. And like I say to many people, when they ask me, Father, when someone sees me and I don't take that piece of cake at work, when I'm at a family function and I'm only taking some salad and they're saying to me, take some meat, what do I say? Should I say that I'm fasting, or should I say that I'm not fasting and just take that piece of meat or that cake so that I don't show anyone that I'm fasting? The simple response to this is that when you're fasting, you're not doing it as an individual. You're doing it because this is the time of the year which the church collectively, millions of people worldwide, Orthodox Christians worldwide, are called to fast, to pray, to repent, and to be cleansed. Not just you, individually. So when someone asks you why you're not eating or why you're not taking that piece of food that you should abstain from during fasting, your response is, during this time, the church is fasting. Not I'm fasting, the church is fasting. And we are part
of this body, which is called the Church of Jesus Christ. Today, millions of Muslims are in Ramadan at the moment. Millions of them. I don't see any Muslim embarrassed to say that they're holding Ramadan and they're not eating during the day. Why should we as Orthodox Christians be afraid or ashamed to say that we are observing Lent and we are fasting so that we can become participants of the passion of Jesus Christ and are waiting in anticipation for his resurrection? Where is the shame in that? Why are we afraid to say these things? And so, the other thing that we must remember when we're fasting is prayer. And this is a time exclusively for prayer. And as I've said to most of my spiritual children, and I'll say to you as well, we are all going to do something during this fast. And what I'm asking from all of you, and including myself, is that now until Pascha, apart from whatever we can abstain from with our foods, with our mouth, what comes out of our mouth as well, with our gossips, with our swearings, one thing that I know is a huge obstacle for all of us is our mobile phones. So part of our fasting will be no social media until Pascha. It's a rule for me and for all of you. No social media until Pascha. Choose a book. We have a whole book store over here that you will read over Lent so that you can cultivate and strengthen your relationship with Christ. And we will stop wasting time on rubbish, stop consuming our minds, stop causing ourselves to become more mentally ill, because that's what it's causing us, more anxiety, more depression, more isolation, more introversion, all of that, that's what it's doing. Because we spend hours and hours scrolling, and our mind is stimulated all the time. We're not letting it rest, and so we're going to abstain from that. And we're going to say, for your love, Christ, I'm going to put that aside as a sacrifice, because fasting means sacrifice, so that I can recultivate my relationship with you, so that you are in my heart and none of that. Because today's gospel reading says, it ends by saying, where your heart is, there will be your treasure also. Look in your hearts and see what takes precedence in my heart. Is it Christ? Is it myself? Is it my vanity? Is it my fortune, my money? Is it my looks? What is it that takes precedence in my heart? And if it's something else other than Christ, work during this journey on being able to remove that and replace it with Jesus Christ. And that way, brothers and sisters, we will truly know how to live the beauty of this period. Brothers and sisters, I wish all of you a blessed, fruitful, and spiritual beneficial Lent, that through our repentance we may come and glorify and rejoice our own personal resurrection through the resurrection of Jesus Christ. Amen. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου των Αγίων χωρός εύρε πηγή της ζωής και θύραν παραδείσου ευρωκαγώ την οδον δια της μετανοίας το απολωλός προβατών εγώ ημιν
ανακάλεσε με σωτήρ και σώσον με. Blessed are you, O Lord, teach me your judgments. Of old you created me from nothing and honored me with your divine image. But when I disobeyed your commandment, Lord, you returned me to the earth from which I was taken. Lead me back again to your likeness and renew my original beauty. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου, εικόνιμη της αρήτου δόξης σου, ή και στίγματα φεροπτισμάτων, εκτήρησον τόσο πλάσμα δέσποτα και καθάρισον σύες πλαχνία και την ποθήνην πατρίδα παράσλουμη, παραδείσου πάλιν ποιόν πολίτην με. Λογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου, ανάπαυσον ο Θεός τους δούλους σου και κατάταξον αυτού σε παραδείσο, όπου χωρεί τον Αγίον Κύριε και οι δίκαιοι εκλάμψουν συνόρφωσίδες, τους κεκτημημένους δούλους σου ανάπαυσον, παρόλων αυτών πάντα τα εγκλήματα. Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Let us devoutly raise our voice in praise of the threefold radiance of the one God. Holy are you, eternal Father, co-eternal Son, and divine Spirit. Fill us with light to worship you in faith and rescue us from the eternal fire. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Χαίρεσε μνή, Θεόν σαρκείται κούσα εις παντών σωτηρία, διγένος των άνθρωπων εύρατο την σωτηρίαν, δια σου ευρυμέν παράδεισον, Θεότο και αγνή ευλογημένη. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 glory to you, our God. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. With the saints grant rest, O Christ, to the souls of your servants, where there is neither pain nor sorrow nor sighing, but life unending. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, τας ψυχάς των δούλων σου σώτερα να πάψον, φιλά τον να φτάσεις στην μακαρία ζωή την πάραση, φιλάνθρωπε. Εις την κατάπαυση σου, Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, αναπαύσον. Και τα ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατά βάση σάδι, και τας οδυνάς λύσας των πεπαιδημένων, Αυτός και τας ψυχάς των δούλων σου, σώτερα να παυσώ. Και νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων, αμήν, ημών η αγνή και άχραντος παρθένος, η Θεόνα φράσους κοίησας, απρέσβευε του ελεήθηνε τας ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως τας ψυχάς των και κοιμημένων δούλων του Θεού, Χρήστου, Ελευθερίας, Κωνσταντίνου, Δήμητρας, Στυλιανού, Ιωάννου, Ιωάννου, εν Βασιλείου, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτόν πάμπλη μέλημα εκούσιοντε και ακούσιον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών, εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών. Και άφεσιν των αυτό αμαρτιών παρά Χριστό του αθανάτου, Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα. Let us pray to the Lord. Lord, have mercy. O God of spirits and of all flesh, who has trampled down death, destroyed the devil, and given life to your world, give rest, Lord, to the souls of your servants. Χριστός, Ελευθερίας, Κωνσταντίνου, Δήμητρας, Στυλιανός, Ιωάννης, Ιωάννης, and Βασίλειος, who have fallen asleep in a place of light, in a place of peace, in a place of joy, where there is no pain, sorrow, or suffering. Gracious and merciful God, forgive every sin committed by them, whether in word, deed, or thought.
For there is no one who lives and does not sin. You alone are without sin, your righteousness is eternal, and your word is the truth. For you are the resurrection, the life, and the repose of your departed servants, Βασίλειος, Ιωάννης, Ιωάννης, Στυλιανός, Δήμητρας, Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνας, Ελευθερίας και Χρήστου. Χριστέ ο Θεός ημών και Christ our God, and to you we offer glory, with your eternal Father, and your all-holy, good and life-giving Spirit, now and ever into the ages of ages. Amen. Αιωνίας, εσύ μνήμη αξιωμακάριστη και αίμνηστη αδελφοί ημών. Αιωνίας, εσύ μνήμη αξιωμακάριστη και αίμνηστη αδελφοί ημών. Αιωνίας, εσύ μνήμη αξιωμακάριστη και αίμνηστη αδελφοί ημών. Απλώς να σας πω το εκκλησιαστικό πρόγραμμα. Όπως είπαμε, από αύριο αρχίζει η Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή. Και έτσι το πρόγραμμα για τις εβδομάδες που έρχεται, κάθε βράδυ, Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, θα γίνεται το απόδειπνο, το μέγα απόδειπνο, στις 7 η ώρα το απόγευμα. Την Τετάρτη το βράδυ θα έχουμε προηγιασμένη Θεία Λειτουργία, 7 η ώρα το βράδυ, και Παρασκευή πρωί, στις 8 μέχρι τις 10 η ώρα το πρωί, προηγιασμένες Θείες Λειτουργίες, και την Παρασκευή το βράδυ, η πρώτη χαιρετισμή της Παναγίας μας. Το Σάββατο που έρχεται θα έχουμε Θεία Λειτουργία προς ανάμνηση του θαύματος που έκανε ο Άγιος Θεόδωρος με τα κόλυβα, και φυσικά μπορείτε να φέρετε κι εσείς κόλυβα για να μνημονέψουμε τους και κοιμημένους σας. Την Κυριακή που μας έρχεται, η πρώτη Κυριακή των νηστιών, είναι η Κυριακή της Ορθοδοξίας, και έτσι να φέρετε ένα εικόνισμα από το σπίτι για να κάνουμε την περιφορά με τις εικόνες. Απόψε στις 6.30 ώρα το βράδυ θα έχουμε τον Εσπερινό της Συγχωρήσεως στην Ιερά Μονή του Άξιον Εστί, στο Νόθκερ, 6.30 ώρα. Εκεί θα κάνουμε τον Εσπερινό της Συγχωρήσεως. So tonight at 6.30 p.m. we'll have the Forgiveness Vespers to commence Lent at Άξιον Εστί, Νόθκερ, the monastery in Νόθκερ. So we all go there so that we can begin Lent together, as I said before, as a church. We receive the blessing from our bishop, and we ask from each other to forgive each other so that we can start holy and great Lent. So that's 6.30 tonight at Northcote, and it's good for all of us to attend. During the week, we have complines Monday, Tuesday, and Thursday at 7 p.m. Wednesday evening, the pre-sanctified liturgy at 7 p.m. and Friday morning, 8 till 10. Friday night, we have the salutations to the Mother of God at 7 p.m. And next Saturday, we have the Divine Liturgy for the miracle with the Koliva of St. Theodore. And those who wish to bring Koliva to commemorate your departed can do so. Next Sunday is the Sunday of Orthodoxy. And so we bring an icon from home so that we can do the procession around the church with the holy icons. It's called the Triumph of Orthodoxy. So don't forget to bring an icon from home next Sunday so that we can do the procession. Επίσης, όπως ξέρετε, θα γίνεται καθημερινά Θείες Λειτουργίες, που σημαίνει και ακολουθίες, που σημαίνει ότι κάθε μέρα θα ανάβονται τα καντήλια στην Εκκλησία. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ανάγκη από λάδι. Όπως σας έχω πει,
Και το λάδι που χρησιμοποιούμε εμείς, αυτό που βρίσκω ότι καίει καλύτερα στα καντήλια, είναι αυτό, το μόρο, το gold, olive oil. Ξέρω ότι έχει ακριβήνει λίγο το λάδι, το ξέρω. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να είναι 4 λίτρες, μπορεί και σε μικρότερο μπουκάλι, ό,τι μπορεί να προσφέρει ο καθένας για να βγάλουμε την σαρακοστή. So whoever can, because we have services every day, which means that every day the vigil lamps will be lit, whoever can donate oil for the church, and this is the oil we use, and as I said, I know that olive oil has become a bit expensive lately, so even if it's a smaller bottle, whatever each can offer would be a great blessing for us so that we can keep the vigil lamps lit during Lent. Και τελευταίο λόγο, το ότι είναι και η Κυριακή της Συγχωρήσεως, θα ήθελα να ζητήσω από όλους σας να με συγχωρέσετε αν κατά κάποιο τρόπο σας έχω στεναχωρέσει ή σας έχω σκανδαλίσει. Αν με τις ελλείψεις μου και τις αδυναμίες μου δεν έχω κάνει κάτι που θα έπρεπε ως ιερέας και ως άνθρωπος, σας ζητώ ταπεινά να με συγχωρέσετε. Όπως εγώ σας συγχωρώ, αλλά δεν έχω τίποτα να σας συγχωρέσω, γιατί είστε όλοι τέλειοι και σας αγαπάω. Γι' αυτό, brothers and sisters, just very humbly, because today is Sunday of forgiveness, as I always do, and with my heart, I humbly ask for all of you to forgive me if I've done something, either to upset you, to scandalize you. If I haven't shown to the best of my ability, fulfilled my priestly duties towards you, I ask of you to forgive me, but I also thank you for your continuous patience with me and with my weaknesses, the patience that you show me and the love. Please forgive me, and I ask you all, and I wish you all, a blessed and spiritual prosperous Holy Lent. Αν θέλετε, αν μπορείτε να γονατίσετε, so kneel so we can read the prayer of forgiveness. Να διαβάσουμε την ευχή της συγχωρήσεως. Let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Lord Jesus Christ, Son of the living God, Shepherd and Lamb who take away the sin of the world, who granted the loan to the two debtors, and to the sinner gave remission of sins, yourself, Master, loose, remit, forgive the sins, the transgressions, the discords, voluntary and involuntary, done in knowledge, in ignorance, in lawlessness, in disobedience by these your servants. And in whatever way, as people bearing flesh and living in the world, they were led astray by the devil, whether in word or in deed, whether in knowledge or in ignorance, whether they have despised the word of a priest or came under the ban of a priest, whether they have fallen under their own curse or were brought under an oath, yourself as a good master, who do not remember evil, be well pleased that these your servants be unbound by word, forgiving them also their own sins according to your great mercy. Yes, Master, Lord, who loves mankind, hear us who implore your goodness for these your servants and overlook as one full of mercy all their sins. Deliver them from eternal punishment. For you said, Master, as many as you will bind on earth will be bound in heaven, and as many you will loose on earth will be forgiven in heaven. For you alone are without sin, and to you we send up glory, together with your eternal Father and your all holy, good and life-giving Spirit, now and ever and to the ages of ages. Του Κυρίου δεηθόμεν. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστη αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεπουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφύμων Αποστόλων,
των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινοπόλεως, του Χρυσοστόμου, ου την Θεία Λειτουργίαν επιτελέσαμεν. Τον ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς, Κύριε φύλατε, εις πολλά έτη. Του Οσίου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου Εφόρου και Προστάτου της Αυστραλίας και της Ιεράς ημών Αρχιεπισκοπής, της Αγίας Οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής, της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας και του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Οσίου Πατρός ημών Αλεξίου του Ανθρώπου του Θεού, που τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάστια φυλάξει πάντα ημάς, καλή σαρακοστή σε όλους σας.